Μόλις τώρα. Καλώς ήρθατε στην πρώτη τηλεδιάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που λόγω των καταστάσεων, όπως φαίνεται, θα το κάνουμε από απόσταση, τουλάχιστον για τον Οκτώβριο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι με το πέρας των δηλώσεων των μαθημάτων θα δούμε πόσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα και μαθήματα τα οποία έχουν δηλωθεί με αριθμό φοιτητών λιγότερο από 50 ενδέχεται να γίνουν διαζώσεις. Για το μάθημα λειτουργικά συστήματα συνήθως το δηλώνουν αρκετά άτομα. Πέρσι, ας πούμε, ήταν 150 άτομα. Βέβαια, η ιδιαιτερότητα αυτού του εξαμήνου είναι ότι αυτό το μάθημα τώρα έχει τοποθετηθεί σε μια κατεύθυνση. Οπότε, σίγουρα θα είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα το δηλώσουν αρκετά μικρότερος. Πρώτη φορά θα διδαχτεί σε αυτή την κατεύθυνση. Η ύλη, βέβαια, είναι η ίδια. Κάποιος που το έχει ξαναπαρακολουθήσει θα το καταλάβει αυτό. Αλλά μέχρι το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μετατραπεί σε μάθημα διαζώσης. Λοιπόν, στο μάθημα αυτό, λειτουργικά συστήματα, θα ασχοληθούμε με το πώς δομείται το πιο βασικό software, το πιο βασικό λογισμικό σε έναν υπολογιστή. Και αυτό είναι το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Θα σας δώσω παραδείγματα, κυρίως από Unix, βέβαια και από Windows θα δείτε κάποια παραδείγματα στις διαφάνειές μου. Θα κάνω λοιπόν share την οθόνη. Πριν μπούμε σε θέματα θεωρίας, ας δούμε κάποια θέματα διαδικαστικά, μια που είναι και το πρώτο μάθημα. Θα κάνω share λοιπόν την οθόνη, share και επιλέγω το αντίστοιχο screen. Okay. Λοιπόν, θα δούμε αρχικά το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το οποίο είναι η σύμβαση ανάμεσα στον καθηγητή και στους φοιτητές του, για να ξέρουν οι φοιτητές του τι να περιμένουν και τι υποχρεώσεις έχουν και ασφαλώς για την καλύτερη οργάνωση του μαθήματος. Είμαστε λοιπόν στα λειτουργικά συστήματα για το χειμερινό εξάμηνο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο εαρινό εξάμηνο, από τότε που άρχισα να το διδάσκω από 2011. Τα γραφεία μου, όπου και βρίσκομαι και σήμερα, βρίσκονται στα νέα γραφεία του τμήματος. Βέβαια, πια δεν μπορούμε να τα λέμε νέα, γιατί εδώ και 6 χρόνια, 7 είναι νέα γραφεία. Εν τούτης, στα νεότερα γραφεία του τμήματος, που βρίσκεται στο κτίριο K7, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Μάνου Λοΐζου, με αυτές τις συντεταγμένες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μπορείτε να το βρείτε και στον επίσημο κατάλογο, 96534, το email μου, που επιλέγω για την επικοινωνία, είναι το IEEE.org, από το Institute Electronics και Electrical Engineering. Και έχω βάλει whitelist email που έρχονται από το UOWMGR, δηλαδή αν μου στείλετε email από UWMGR, δεν θα μπει σε κανένα spam φίλτρο. Αν το στείλετε από Gmail ή Yahoo, ενδέχεται να μπει σε spam φίλτρο, να διαγραφεί και να μην το δω ποτέ. Γι' αυτό η επίσημη επικοινωνία μας θα πρέπει να γίνεται με το UWMGR. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν Yahoo και Gmail, και αυτό γενικότερα και με τους υπόλοιπους καθηγητές είναι καλό να χρησιμοποιείτε κάποιο email που να δείχνει το affiliation σας, δηλαδή τη σχέση που έχετε με το φορέα. Σχετικά με τις ώρες τηλεγραφείου, είμαι αρκετές ώρες στο γραφείο, θα μπορούσε ενδεχομένως και κάποιος να περάσει, κρατώντας βέβαια τα μέτρα που απαιτούνται, αλλά προτιμώ τις τηλεδιασκέψεις, οπότε κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, θα πρέπει να μου στείλει ένα email, να μου πει ποιες διαθεσιμότητες και πότε, ποιες μέρες έχει διαθεσιμότητα και πότε, και να στείλω κάποιο ραντεβού. Οι ώρες μαθήματος.
Κάθε Τρίτη 9 με 11, όπως τώρα, καλή ώρα, έχουμε τη θεωρία. Και κάθε Πέμπτη, 6 με 8, είναι εργαστήριο. Στο πρόγραμμα, βέβαια, αναγράφεται θεωρία. Αυτό αναγράφεται θεωρία γιατί δεν γίνεται διαζώση στο εργαστήριο. Γίνεται μέσω υπολογιστή, μέσω του Zoom και καταγράφτηκε στο πρόγραμμα θεωρία με την έννοια ότι θα γίνει από απόσταση. Αλλά η ώρα αυτή θα είναι ώρα εργαστηρίου, να ξέρετε. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε εργαστήριο, θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Το σχήμα βαθμολογίας. Καταρχήν για τη θεωρία θα έχουμε μια τελική εξέταση θεωρίας που θα πιάσει 5 μονάδες στην κανονική εξέταση του μαθήματος. Ως προς το εργαστήριο, θέλω να γνωρίζετε ότι κάθε ζυγό εργαστήριο, κάθε ζυγή εβδομάδα, έχετε ένα είδος εξέτασης. Αυτή τη βδομάδα ασφαλώς δεν έχετε κάποια εξέταση, είναι η πρώτη εβδομάδα. Εν τούτης θα γίνει το εργαστήριο. Κάθε εβδομάδα θα γίνεται το εργαστήριο. Είναι επιλογή μου να ακολουθήσω τις επιταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης, που σημαίνει να έχουμε και συχνή επικοινωνία, γιατί η απόσταση μας δημιουργεί κάποια προβλήματα. Με τη συχνή όμως επικοινωνία θα τα λύσουμε. Βέβαια, αυτό είναι επαφείται στο διδάσκοντα να γνωρίζετε. Δηλαδή, άλλοι καθηγητές ακολουθούν κάποια άλλη πορεία. Δεν σημαίνει κάποια είναι σωστή ή λάθος κτλ. Η δικιά μου επιλογή είναι ότι θέλω να έχουμε επαφή κάθε εβδομάδα, εκτός από τη θεωρία και στο εργαστήριο. Κάποιοι μπορεί να δώσουν, για παράδειγμα, εργασίες και να σας βλέπουν μια φορά στις 5 εβδομάδες. Αλλά η δικιά μου επιλογή είναι κάθε εβδομάδα να έχουμε επικοινωνία και στο εργαστήριο. Λοιπόν, έχουμε στην 12η εβδομάδα μια τελική εξέταση κώδικα που πιάνει μία μονάδα. Στην 8η εβδομάδα υπάρχει μια ενδιάμεση εξέταση πολλαπλών ερωτήσεων τύπου iExams, όπου είναι 10%, εδώ είναι λάθος το νούμερο, είναι 10%, 10 και 10, 100, αυτό ήταν 10, απλώς έγινε κάποιο μικρό τυπογραφικό λάθος, και 4 εξετάσεις MPS, όπου έχουμε την δεύτερη εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την τέταρτη, την έκτη και τη δέκατη. Αρκεί να γνωρίζετε κάθε δεύτερη εβδομάδα έχετε ένα είδος εξέτασης. Από απόσταση. Όλα γίνονται από απόσταση μέχρι νεοτέρας. Είπαμε, θα καθοριστεί από τον αριθμό των φοιτητών που θα δηλώσει το μάθημα. Οι 4 εξετάσεις λαμβάνουν 3 μονάδες. Το MPS είναι το Minimum Programming Skills. Είναι ασκήσεις όπου έχω δημιουργήσει εγώ και εξετάζουν τις γνώσεις στις βασικές δεξιότητες που απαιτείται κάποιος να έχει στο εργαστήριο. 5 μονάδες για το εργαστήριο, 5 μονάδες για τη θεωρία. Μέγιστη βαθμολογία εργαστηρίου, 5 μονάδες. Μέγιστη βαθμολογία θεωρίας, 5 μονάδες. Η προϋποθέση επιτυχίας στο μάθημα είναι και τα 3 αυτά κριτήρια. Πρώτον, επιτυχία στο εργαστήριο να έχει κάποιος τουλάχιστον 2,1 μονάδες. Επιτυχία στη θεωρία τουλάχιστον 2,1 μονάδες. Και προβιβάσιμο βαθμό, μεγαλύτερο ίσο του 5. Και βέβαια είναι θέμα παρουσιών, γιατί τα εργαστήρια από απόσταση είναι πάλι εργαστήρια που πρέπει να προσέρχεστε. Δεν μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί και να μην πατήσει ποτέ το πόδι του. Εξαφανώς δεν θα πάρει βαθμολογία. Αλλά εντούτοις, στις 6 εξετάσεις απαιτούνται 6 παρουσίες. Δηλαδή, συνολικά στις 13 εβδομάδες που θα έχουμε εργαστήρια, 6 εβδομάδες που από τώρα τις ξέρετε, π.χ. είναι η επόμενη εβδομάδα, που είναι η δεύτερη εβδομάδα, θα αναρτήσω και ακριβώς ημερομηνίες που πρέπει να τις σημειώσετε. Θα πρέπει να έρθετε υποχρεωτικά στο εργαστήριο, εκτός αν συντρέχει κάποιος σημαντικός λόγος, λόγοι υγείας για παράδειγμα, που όμως θα πρέπει να με ενημερώσετε. Διαφορετικά, αν κάποιος δεν έρθει σε μια παρουσία, σε κάποια από τις εξετάσεις, θα παραβιάσει αυτό το κριτήριο και άρα δεν θα περάσει το μάθημα. Στα ζυγά εργαστήρια, λοιπόν, απαιτούνται παρουσίες. Αυτά εδώ τα κριτήρια, όπως βλέπετε, σημαίνει ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει, εφόσον φτάσει 2,1 και 2,1 μονάδες, σημαίνει 4,2 μονάδες. Υπολείπεται κάτι από το 5. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, αν περάσει τη βάση του εργαστήριου και τη βάση θεωρίας, περνάει και το μάθημα, γιατί 2,1 και 2,1 ισοδυναμεί με 4,2. Άρα αυτό το 0,8 τι γίνεται, και αυτό σας το δίνω εγώ
ως ένα, μπορούμε να πούμε, buffer zone, ώστε να έχετε μία μεγαλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο, δηλαδή αντί για 2,1 μονάδες θα μπορούσατε να έχετε 3 μονάδες. Άρα λοιπόν, έχω αποφασίσει να μην το έχω ακριβώς στο 2,5, ώστε να το κατεβάσω λίγο στο 2,1, με τη δυνατότητα να σας δώσω αυτό το buffer, πώς το λέμε, πώς το βρίσκουμε συχνά και στην αρχιτεκτονική που το είχαμε συναντήσει, αυτό το buffer zone, που να σας δώσει τη δυνατότητα με κάποιο βαθμό από τα δύο μαθήματα που θα έχετε καλύτερο να φτάσετε το 5. Είναι αυτά τα 4 κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως στην εντέλεια για να περάσει το μάθημα. Γενικές οδηγίες μαθήματος. Υπάρχει το αρχείο Γενικές Πληροφορίες Μαθήματος, όπου θα σας το παρουσιάσω σε λίγο. Και ασφαλώς δεν ισχύει η κράτηση βαθμού παρουσιών για άλλη ακαδημαϊκή χρονιά. Επί του εκπαιδευτικού συμβολίου, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μπορείτε να το στέλνετε στο chat και κατά τη διάρκεια, βέβαια, που θα πάω και σε άλλη παρουσίαση. Το chat το έχω, υπενθυμίζω, μόνιμα ανοιχτό και μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Σχετικά με το σχέδιο διαλέξεων της θεωρίας, είναι 13 εβδομάδες. Έχει κατανεμηθεί όλη η ύλη του μαθήματος στις 13 αυτές εβδομάδες. Υπάρχει ένα αρκετά πλούσιο υλικό στο κανάλι μου στο YouTube, που και αυτό θα σας το δείξω σε λίγο. Ας δούμε όμως τι καλύπτει η κάθε εβδομάδα. Στην πρώτη εβδομάδα γίνεται παρουσίαση του εκπαιδευτικού συμβολέου. Στη συνέχεια θα σας δείξω το αρχείο με τις γενικές πληροφορίες μαθήματος, προτάσεις καλής επικοινωνίας και οδηγός συνεργασίας. Θα δούμε κάποιες εισαγωγικές έννοιες και στοιχεία από την πρώτη διάλεξη των λειτουργικών συστημάτων, που κυρίως είναι ιστορικά στοιχεία. Την επόμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα, θα δούμε για τα υπολογιστικά συστήματα, POSIX, κλίση συστήματος, Bootstrap, Kernel, Device Drivers. Στην τρίτη εβδομάδα θα δούμε τις διεργασίες. Ένα λειτουργικό σύστημα κατά κόρον εκτελεί διεργασίες. Συνεχώς δημιουργούνται και πεθαίνουν διεργασίες. Για παράδειγμα, το reader εδώ, το PDF reader που έχω, είναι μια διεργασία. Θα δούμε πώς διαχειρίζονται αυτές τις διεργασίες, πώς περιγράφονται οι διεργασίες, πώς μια διεργασία βρίσκεται σε κάποια κατάσταση και ζητάει από το λειτουργικό σύστημα κάποιες υπηρεσίες. Η διαχείριση διεργασιών είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε σε επόμενες εβδομάδες, όπως την τέταρτη εβδομάδα, όπου θα δούμε την διαδιεργασιακή επικοινωνία. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα από μία διεργασία σε μία άλλη. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι το copy-paste είναι ένα είδος διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Δηλαδή, όταν μαρκάρουμε ένα κείμενο από το έγγραφό μας και το επικολλούμε σε ένα άλλο, είναι παράδειγμα διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το χρονοπρογραμματισμό. Γιατί έχουμε πολλές διεργασίες σε ένα σύστημα. Και τώρα, για παράδειγμα, στα Windows, αν ανοίξουμε το Task Manager, θα δούμε στο σύστημα αυτό που βρίσκομαι ένα πολύ μεγάλο πλήθος διεργασιών. Όλες αυτές είναι διεργασίες που εκτελούνται. Μέσω του Task Manager μας εμφανίζονται διεργασίες. Όμως, έχουμε όλο και όλο πεπερασμένο αριθμό επεξεργαστών. Μπορεί εδώ να έχω 4 επεξεργασίες, για παράδειγμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να γίνει ένας χρονοπρογραμματισμός. Ποια διεργασία θα χρησιμοποιεί τον εκάστοτε επεξεργαστή κάθε φορά. Κάποιες διεργασίες δεν θα το χρησιμοποιούνται, θα μένουν σε μια κατάσταση αδράνειας, σε μια stasis, σε μια κατάσταση λοιπόν που δεν υπάρχει πρόοδος, είναι παγωμένη η διεργασία. Και όταν επιλεχθεί από τον χρονοπρογραμματιστή, θα τοποθετηθεί στον επεξεργαστή μέσα για να συνεχίσει την εκτέλεση. Αυτός είναι ο χρονοπρογραμματισμός. Στοιχεία πολυπρογραμματισμού, πολιτικές μηχανισμοί, λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα. Στη διαχείριση διεργασιών συνεχίζουμε και για τα διέξοδα. Παλιά, όταν είχαμε Windows 95, ένα πολύ συχνό φαινόμενο ήταν το BSOD. B από το γράμμα Blue, S, Screen, O, Off, D, Death, Blue Screen of Death.
η μπλε αυτή οθόνη που έδειχνε και σηματοδοτούσε μια ολική κατάρρευση του συστήματος, που ο μόνος τρόπος να επανέλθουμε ήταν το reboot. Αυτό γινόταν και για λόγους που ενδεχομένως ήταν θέματα προγραμματισμού, αλλά κυρίως ήταν θέματα πώς είχαν γραφτεί το ίδιο το λειτουργικό σύστημα, αλλά κυρίως λόγω αδιεξόδων. Πολλές διεργασίες είχαν πρόσβαση σε κομμάτια, σε πόρους, κάτι που έδινε το λειτουργικό σύστημα, λοιπόν, που δεν υπήρχε σωστός έλεγχος και αυτό οδηγούσε σε κατάρρευση. Αυτά, λοιπόν, τα διέξοδα ασφαλώς έχουν απασχολήσει πολύ την ερευνητική κοινότητα και γι' αυτό έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος που μπορούμε να το διαπιστώσουμε ότι στα σημερινά λειτουργικά συστήματα είναι αρκετά, θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, robust, δηλαδή πολύ σταθερά, πολύ στιβαρά. Διατηρούν, λοιπόν, μια κεραιότητα ακόμα και για μέρες με uptime. Δεν αναφέρομαι ασφαλώς σε λειτουργικά συστήματα για server, όπου εκεί θα δούμε κάποια συστήματα να είναι και ενδεχομένως σχεδόν ένα χρόνο uptime. Αλλά ακόμα και τα προσωπικά μας συστήματα μπορούμε να τα έχουμε ανοιχτά πρωί-βράδυ, χωρίς reboot και να μην κολλάνε. Και αυτό οφείλεται και στην κατάλληλη διαχείριση και των διαξιόδων, αλλά όπως θα δούμε και στην επόμενη εβδομάδα, στη διαχείριση μνήμης. Ένα φαινόμενο που υπήρχε στο παρελθόν, βέβαια κάποια στοιχεία αυτού του προβλήματος βλέπουμε και στις μέρες μας, αλλά είναι ελάχιστα, δεν γίνονται ευδιάκριτα, ήταν η διαρροή μνήμης. Διαρροή μνήμης, το memory leak, με την έννοια ότι κάποια διεργασία έκανε allocate ένα κομμάτι μνήμης, δέσμευε μνήμη από το λειτουργικό σύστημα και όταν τερμάτιζε δεν την επέστρεφε. Άρα το κομμάτι αυτό είχε χαθεί. Και το λειτουργικό σύστημα δεν είχε τρόπο να το ελέξει πλήρως και γι' αυτό όταν χρησιμοποιούσατε αρκετή ώρα ένα λειτουργικό σύστημα, όπως τα Windows 95, βλέπατε μια κατάσταση, φτάνετε σε μια κατάσταση, όπου ανοίγατε διεργασίες, προσπαθούσατε να ανοίξετε διεργασίες με διπλό κλικ και δεν είχατε καμιά άλλη διεργασία και έλεγε not enough memory, δεν υπάρχει αρκετή μνήμη. Ασφαλώς οι διαχειριστές μνήμης έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Οι σημερινοί διαχειριστές μνήμης απέχουν παρασάγκας από την εποχή εκείνη που όλα δυσλειτουργούσαν. Ήταν βέβαια μια ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί πάντα είχες να ασχοληθείς με θέματα πιο προχωρημένα, ενώ τώρα όλα παίζουν, όλα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαχείριση μνήμης, φυσική και λογική διαφυσιοδότηση, προστασία, αναλλαγή. Και η προστασία έχει συμβάλει σε αυτό. Πώς μια διεργασία δεν έχει πρόσβαση σε μνήμη άλλης διεργασίας. Φανταστείτε εσείς να έχετε, για παράδειγμα, το Chrome, κάποιο browser, και να δίνετε κωδικούς μέσα σε φόρμες και να υπάρχει μια άλλη διεργασία που να υποκλέπει αυτούς τους κωδικούς. Λόγω της προστασίας μνήμης έχει επιτευχθεί αυτή η απομόνωση των διεργασιών και μια διεργασία δεν μπορεί να διαβάσει μνήμη άλλης διεργασίας. Διαχείριση μνήμης έχουμε όμως και στην 8η εβδομάδα, όπου θα δούμε για την ιδεατή μνήμη, virtual memory. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε, για παράδειγμα, 4-8 GB μνήμη, μπορεί και παραπάνω, αλλά έχουμε την ανάγκη να εκτελέσουμε πάρα πολλές διεργασίες ταυτόχρονα, που σημαίνει ανθρηστικά μπορεί αυτή η μνήμη να μην καλύπτει τις ανάγκες μας. Σε αυτή την περίπτωση έχετε virtual memory, μια εικονική μνήμη, να επαυξήσει τις δυνατότητες μνήμης του συστήματός μας. Έχουμε 8 GB. Μπορούμε να έχουμε και μια ιδεατή μνήμη, μια ψεύτικη μνήμη άλλα τόσα GB και αμέσως να έχουμε ένα διπλάσιο address space. Βέβαια, δεν μπορούμε εκ του μειόντος να δημιουργήσουμε μνήμη. Καταλαβαίνετε ότι συνδέεται αυτή η μνήμη, αυτή η virtual μνήμη, η εικονική μνήμη, με κάποια θέματα που πρέπει να τα χειριστούμε και αυτά θα τα συζητήσουμε στην αντίστοιχη εβδομάδα. Συνεχίζουμε με αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδων, τοπικότητα αναφορών. Τοπικότητα αναφορών, το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και θυμάστε που σας είχα πει για την χρονική και χωρική τοπικότητα, δηλαδή κάτι που έχουμε προσπελάσει
σύντομα μια διεύθυνση μνήμης, σύντομα θα το ξαναπροσπελάσουμε. Αυτό είναι η χρονική τοπικότητα. Δηλαδή, στο διάβατο του χρόνου της εκτέλεσης ενός προγράμματος απαιτείται πρόσβαση σε ίδιες διευθύνσεις μνήμης ή σε γειτονικές διευθύνσεις μνήμης, όπου είναι και η χωρική τοπικότητα. Αν έχουμε πρόσβαση σε μια μνήμη Α, για παράδειγμα, πολύ πιθανόν να έχουμε πρόσβαση και στο Α-1. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται η κρυφή μνήμη. Στη 10η εβδομάδα μιλάμε για τα αρχεία. Είναι η διαχείριση των αρχείων. Όχι ακριβώς το file management, αλλά είναι το file management. Είναι ο τρόπος που δημιουργούνται τα αρχεία, οι κατάλογοι, η δομή των καταλόγων, διάφορα συστήματα αρχείων, τόσο τοπικά, για παράδειγμα το NTFS που έχουμε στα Windows, το X4 που έχουμε στο Linux, ή δικτυακά συστήματα αρχείων, όπως το NFS, Network File System, ή cloud-based λειτουργικά συστήματα αρχείων. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να συνδέσει, να προσαρτήσει το Google Drive του στον τοπικό του υπολογιστή. Στην 12η εβδομάδα θα δούμε για λειτουργικά συστήματα ειδικών περιπτώσεων, όπως για σωματωμένα συστήματα. Και στη 13η εβδομάδα θα μας απασχολήσουν θέματα ασφάλειας και επανάληψη ύλης. Γιατί η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και όσο secure είναι και ένα σύστημα, για παράδειγμα, σας έχω πει ότι τα σημερινά λειτουργικά συστήματα είναι αρκετά ασφαλή, αλλά εντούτοις εμφανίζονται κενά ασφαλείας. Δύσκολα όμως μπορεί κάποιος να τα βρει, αλλά αν τα βρει μπορεί να εκμεταλλευτεί ευπάθειες, να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικότερα να υποκλέψει δεδομένα και να κάνει και άλλες, και άλλες ενέργειες. Άρα λοιπόν θα δούμε θέματα ασφάλειας και πώς τα λειτουργικά συστήματα θωρακίζουν την ασφάλεια που παρέχουν. Αυτό είναι το σχέδιο διαλέξεων. Υπάρχει το σχέδιο εργαστηρίων. Αυτές τις ετικέτες είπα μην τις κοιτάτε, θα δούμε απλώς την ύλη που θα καλύψουμε. Η ύλη που θα καλύψουμε είναι στο πρώτο εργαστήριο που θα γίνει αυτή τη εβδομάδα, την 5η στις 6 ώρα. Σας περιμένω όλους σας να συνδεθείτε. Τα εργαστήρια ενδέχεται να μην ανεβαίνουν στο YouTube, κυρίως η θεωρία θα ανεβαίνει. Βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, γιατί αν υπάρχει, αν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συνεχώς έχουμε θέματα να ρωτάμε και τα λοιπά, τότε που εγώ θέλω, άρα θα γίνεται ένας διάλογος στο εργαστήριο, γι' αυτό σκέφτομαι ίσως να μην το ανεβάσω αυτό. Η θεωρία θα ανεβαίνει, το εργαστήριο με ερωτηματικό, οπότε θα το εξετάσουμε την 5η. Στο πρώτο εργαστηριακό φυλάδιο, βλέπουμε εντολές και προγραμματισμό και λήφους Microsoft Windows. Δηλαδή, με απλά λόγια, έναρξη εκτέλεση, CMD και έχουμε ένα τερματικό. Στα πρώτα δύο εργαστήρια θα ασχοληθούμε με το τερματικό, με αυτή τη διαπαφή λοιπόν, αυτό είναι διερμηνευτής εντολών για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Στα πρώτα δύο εργαστήρια θα ασχοληθούμε με το προγραμματισμό. Ίσως για την ώρα να ξέρετε μια εντολή όπως το DIR, που μας δείχνει τα περιεχόμενα ενός καταλόγου. Μπορεί να ξέρετε και το CD. CD2 τελείως, να πάμε στον προηγούμενο κατάλογο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι εντολές. Είναι ένα πλήρες κέλυφος που μας επιστρέφει να προγραμματίσουμε σενάρια εντολών, τα ονοματιζόμενα scripts, και αυτό θα δούμε στα δύο αυτά εργαστήρια. Σενάρια πλοίου, συνθήκες, μεταβλητές, βρόχη επανάληψης, αριθμητικές πράξεις, και στο επόμενο πάλι, στη δεύτερη εβδομάδα, πιο προχωρημένα θέματα σε πλοίο, χειρισμό αλφαριθμητικό και ανάλυση δεδομένων. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Unix. Από την τρίτη εβδομάδα και μετά θα συνδεθούμε στο Unix.
Τι είναι το Unix, να σας ανοίξω ένα δραματικό. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα Unix. Μπορώ να μπω κατευθείαν στο Zafora. Αυτός εδώ είναι ο server Zafora, όπου έχετε πρόσβαση και θα πρέπει να συνδεθείτε όλοι σας. Δηλαδή, θα πρέπει με τις οδηγίες που θα σας δώσω σε λίγο να συνδεθείτε με το ακαδημαϊκό σας login στο server, προκειμένου να εκτελέσετε τα εργαστήρια. Γιατί όλες οι εξετάσεις του Unix θα γίνονται πάντα στο Zafora. Ακόμα και να έχετε Linux σπίτι σας, είναι υποχρεωτικό να συνδεθείτε στο Zafora για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς καλύτερο έλεγχο και να κάνουμε και καλύτερη αξιολόγηση του τι κάνατε. Και θα βλέπουμε το τερματικό που θα χρησιμοποιείτε. Είμαστε λοιπόν στο σύστημα Zafora. Για παράδειγμα, εδώ είναι πάλι ένα φλοιός. Περιμένει εντολές από το χρήστη. Μια εντολή που μπορώ να δώσω είναι το who. Ποιοι είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι εκτός από μένα είναι και ένας συνάδελφός σας συνδεδεμένος. Και μας λέει και την διεύθυνση που έχει συνδεθεί. Θα τα δούμε όμως στην τρίτη εβδομάδα. Απλώς, μια παρένθεση, στο Zafora σας δίνει πολλές περισσότερες λειτουργίες από το να προγραμματίζετε απλώς το Unix. Σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ιστοσελίδες. Αν έχετε μάθημα, αν θα παρακολουθήσετε μάθημα ή έχετε παρακολουθήσει προγραμματισμό διαδικτύου, θα δείτε ότι το Zafora υποστηρίζει PHP 7, δηλαδή τελευταία major version της PHP, MySQL, βάση δεδομένων, και Node.js. Και το χρησιμοποιούν το Zafora φοιτητές σας για την ανάπτυξη ιστοχώρων, ασφαλώς για μη εμπορική χρήση, για διπλωματικές εργασίες ή για άλλου είδους εργασίες. Σενάριο φλοιού Unix. Δημιουργούμε scripts στο Unix. Βρόχη επανάληψης, αλλαγή ροής εκτέλεσης, χειρισμό αλλεπιθετικών και συνεχίζουμε στην πέμπτη εβδομάδα όπου έχουμε διαχείριση διεργασιών στο λειτουργικό σύστημα Linux. Το αντίστοιχο με το Task Manager το χρησιμοποιούμε στο Linux για να δούμε τις διεργασίες, να εξετάσουμε την κατάσταση, να τερματίσουμε διεργασίες και ούτω καθεξής. Και στην έκτη εβδομάδα έχουμε compile πηγαίων αρχείων με το GCC, δηλαδή επεξεργαζόμαστε αρχεία και κάνουμε την μεταγλώτισή τους με τον κλασικό compiler GCC. Αποσφαλμάζωση προγράμματος με το DDB, δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων με το Make, δημιουργία χάρτης μνήμης για να δούμε που έχουν τοποθετηθεί οι μεταβλητές και ενδεχομένως από αυτό το χάρτη να δούμε πιθανά memory leaks και buffer overflows που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια της εφαρμογής μας. Τμήματα προγραμμάτων, ανάλυση, εκτελέσιμη και βελτιστοποίηση. Στην 7η εβδομάδα αρχίζουμε και βλέπουμε συναρτήσεις του ίδιου POSIX του λειτουργικού συστήματος, όπως GetPID, Get Process ID, δηλαδή που μας επιστρέφει το μοναδικό χαρακτηριστικό μιας διεργασίας, GetPPPID, που είναι το Parent PID του γονικού PID, ποιος δημιούργησε δηλαδή αυτή την διεργασία, kill, που σκοτώνει μια διεργασία, βασικά δεν σκοτώνει μια διεργασία, στέλνει ένα σήμα σε μια διεργασία, απλώς συνήθως η προεπιλογή όταν ληφθεί ένα σήμα είναι να πεθάνει η διεργασία, αλλά το kill στέλνει μια διεργασία, όπως και το signal, μάσκα για σήματα και ούτω καθεξής. Αυτές τις συναρτήσεις θα τις δούμε την 7η εβδομάδα που θα δημιουργούμε προγράμματα σε C. Απαιτείται καλή γνώση στη C για τα λειτουργικά συστήματα. Κάποιος που, για παράδειγμα, αν του πω τώρα γράψε μου ένα Hello World, δεν ξέρει πώς να το κάνει, τότε θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο εργαστήριο και θα ήταν καλό πρώτα να περάσει κάποιο μάθημα C, να ξέρει να προγραμματίζει και μετά να έρθει σε αυτό το μάθημα. Γιατί το μάθημα αυτό βασίζεται σε προϋπάρχουσα γνώση προγραμματισμού. Σε C. Διεργασίες zombie, διεργασιακή επικοινωνία με pipe, sockets, ψευδοτερματικά, συναρτήσεις pipe, επικοινωνία διεργασιών με ουρές μηνυμάτων, πώς γίνεται και επιτυχάνεται η διαδιεργασιακή επικοινωνία με την αποστολή μηνύματος ή με κοινή μνήμη, δηλαδή μια διεργασία δεσμεύει μνήμη και την κάνει κοινόχρηστη, και άλλες διεργασίες κάνουν attach σε αυτή τη μνήμη ή
με memory mapping ενός αρχείου, δηλαδή με απεικόνηση αρχείου στη μνήμη, όπως το OpenNMAP και UNMAP. Βλέπουμε κάποιον προσομοιωτή διεργασιών για να κατανοήσουμε καλύτερα το θεωρητικό κομμάτι της χρονοδρομολόγησης με τον προσομοιωτή διεργασιών στο SIM. Αμοιβαίο αποκλεισμό. Υπάρχουν καταστάσεις όπου σε κοινόχρηστα κομμάτια κώδικα θέλουμε κάθε φορά να εισέρχεται μία μόνο διεργασία, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να έχουμε το πρόβλημα των χαμένων συναλλαγών, lost transactions. Για την επίτευξη του αμοιβαίου αποκλεισμού, χρησιμοποιούμε είτε σημαφόρους System V, είτε δομές από το POSIX. Στη 12η εβδομάδα, έχουμε ακολουθεί εσάνσεις σε σενάρια φλοιού και σε προγράμματα SIS, συναρτήσεις σε σενάρια φλοιού, χειρισμό ώρας κτλ. Στη 13η εβδομάδα δεν έχει εξέταση, απλώς είναι επισκόπηση της εξέτασης. Δηλαδή, στη 12η εβδομάδα θα έχετε κώδικα, αυτό το Final Exams δεν ισχύει. Θα ανεβάσω τα ενημερωμένα στο E-Class, προσεχώς. Στη 13η εβδομάδα θα γίνει μια επανάληψη του εργαστηρίου, δεν υπάρχει εξέταση, δεν παραδίδεται κάτι. Γενικά, έτσι πως έχουμε δομήσει τα λειτουργικά συστήματα, δεν χρειάζεται να παραδώσετε, δηλαδή να δουλέψετε σπίτι σας για να παραδώσετε κάποια άσκηση καθόλου. Θα έχουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα κάποια εξέταση, όπου εκείνη τη στιγμή, την ώρα της εξέτασης, θα δημιουργείτε κάτι και θα μας το στέλνετε τότε. Άρα κάθε δεύτερη εβδομάδα, κάθε ζυγό αριθμό, κάθε ζυγή εβδομάδα θα δημιουργείτε κάτι εκείνη τη στιγμή μέσα στις 2 ώρες που έχουμε το εργαστήριο και θα μας το στέλνετε. Στη 13η εβδομάδα είναι η γενική επανάληψη του εργαστηρίου, όπου εκτός που σας παρουσιάζουμε την λύση της 12ης εβδομάδας, που είναι η τελική εξέταση κώδικα, κοιτάμε και θέματα που σας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν σε προηγούμενες ασκήσεις και εξετάσεις και σας δίνουμε τα βοήθεια πώς να έχετε μια πληρέστερη κατανόηση του προγραμματιστικού κομματιού του εργαστηρίου. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο διαλέξεων εργαστηρίων. Πριν συνεχίσω με αυτό το αρχείο, να σας πω ότι στο E-Class, UWMGR, υπάρχει το μάθημα λειτουργικά συστήματα, και θα πρέπει να εγγραφτείτε υποχρεωτικά όλοι, γιατί οι ανακοινώσεις του μαθήματος στέλνονται, όπως βλέπετε εδώ, λειτουργικά συστήματα, στέλνονται μέσω αυτού του προγράμματος, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Άρα, όλοι να γραφτείτε στο λειτουργικό συστήματα MIKA22. Ασφαλώς θα δείτε και το όνομά μου, δεν νομίζω να έχει δημιουργήσει κανένας άλλος λειτουργικά συστήματα. Λειτουργικά συστήματα MIKA22, μήνας Ζασιγέννης, να γραφτείτε όλοι, για να λαμβάνετε ανακοινώσεις. Και ασφαλώς, στα έγγραφα, στο εργαστήριο, μπορείτε να δείτε όλα τα εργαστηριακά φυλάδια. Δεν παραδίδεται κάποια άσκηση, δεν βαθμολογείται κάποια άσκηση, μόνο κάθε δεύτερη εβδομάδα έρχεστε για εξέταση και παραδίδεται τότε το αντίστοιχο αρχείο. Στο E-Class, στην περιοχή θεωρία. Συγγνώμη κύριε, μπορώ να διακόψω λίγο. Ακούω, ναι. Γιατί είχα πρόβλημα τη σύνδεσή μου. Όταν λέτε θα έρχεστε, θα είναι διαζώσεις ή εξ αποστάσεις το κάνουμε το εργαστήριο. Α, ναι, δεν το άκουσες. Είπα ότι είναι μέσω απόστασης όλα τα εργαστήρια. Είναι, δηλαδή, τηλεεργαστήρια. Συνδέεστε από το σπίτι σας στις υποδομές εδώ του Πανεπιστημίου, δηλαδή στο Ζαφόρα για παράδειγμα, και εκτελείται εκεί τα εργαστήρια. Κατά την ώρα που θα είστε συνδεμένοι εκείνη τη στιγμή, βέβαια, μπορεί να συνδέσετε συνεχώς και να δουλεύετε τα διάφορα εργαστικά φυλάδια. Απλώς να ξέρετε, κάθε δεύτερη εβδομάδα υπάρχει τηλεεξέταση, ενώ κάθε περιττή εβδομάδα θα υπάρχει τηλεπαρουσίαση. Δηλαδή θα σας δείχνω εργαστήρια, εργαστηριακά φυλάδια, πιθανά θέματα που ίσως αντιμετωπίσετε και ούτω καθεξής. Άρα, κάθε περιττό αριθμό έρχεστε προαιρετικά για να συζητάμε θέματα επί του εργαστηρίου. Κάθε δεύτερη εβδομάδα έρχεστε υποχρεωτικά τηλεεργαστήριο, δηλαδή στην αίθουσα του Zoom, του τηλεεργαστηρίου, αίθουσα 4, για την τηλεεξέταση. Και επίσης, για όσους
ήρθαν τώρα. Να προσθέσω ότι στο πέρας της δηλώσεων του μαθήματος λειτουργικά συστήματα θα εξεταστεί ο αριθμός των φοιτητών και αν είναι κάτω από 50, τότε ενδέχεται να γίνει οι διαζώσεις. Τα ίδια θα ισχύουν όμως ακόμα και αν γίνει διαζώσεις. Δηλαδή, εκεί που λέει εξέταση, απλώς αν γίνει διαζώσεις, θα έρχεται εδώ πέρα. Αν δηλαδή δηλωθεί κάτω από 50, γιατί 50 είναι το όριο που έχει θέσει το Υπουργείο. Άρα, να το έχετε υπόψη αυτό. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι, να απαντήσουμε πρώτα όμως στον Γιώργο. Εντάξει. Ότι αναφέρει κατά πόσο θα ανοίξουν εργασίες. Όχι, δεν θα ανοίξουν εργασίες. Δεν χρειάζεται να παραδώσετε κάτι από εργασία. Μόνο στην εξέταση. Έτσι κι αλλιώς, οι εργασίες αυτές, τα εργαστηριακά κλάδια που είναι διαθέσιμα και θα πρέπει να τα δουλέψετε, μετά θα εξεταστούν κάποια στιγμή. Άρα, δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με το εργαστήριο. Ίσα-ίσα θα εξετάζεστε πάνω στην ύλη του εργαστηρίου που είναι η ίδια. Δηλαδή, κάποιος που έχει παρακολουθήσει σε προηγούμενη χρονιά θα δει ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Γιατί η ύλη του εργαστηρίου, ο χειρισμός του Unix είναι διαχρονικός. Από τότε που εμφανίζονταν οι πρώτες εκδόσεις του Unix, δηλαδή από το 80-90 και μετά κτλ., είναι λίγο στάνταρ και ο προγραμματισμός και η C κτλ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν τόσες αλλαγές στην ύλη του εργαστηρίου για το Linux. Ακούω μία ερώτηση ακόμα. Νομίζω κάποιος ήθελε να θέσει. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αφού θα είναι 6 εξετάσεις του εργαστηρίου, γιατί υπάρχουν 13, βλέπω εδώ μέσα στο εργαστήριο. Ναι, γιατί είπαμε, όχι, δεν είναι θεωρία, είναι συζήτηση και επίλυση αποριών για τις εξετάσεις. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα, 5η, 6 ώρα, σας περιμένω όλους σας, να έρθετε να δούμε τα εργαστηριακά κλάδια 1 και 2, θα γίνει δηλαδή μια παρουσίαση και θα γίνει troubleshooting, κάποιος θα πει δεν μπορώ να συνδεθώ, δεν μπορώ να κάνω ίσως κάτι, θα λύνουμε και απορίες. Άρα κάθε μονό αριθμό είναι προαιρετική προσέλευση. Κάποιος δηλαδή που ξέρει το εργαστήριο, ενδεχομένως μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται καν να έρθει. Βέβαια δεν θα ανέβει στο YouTube, όπως είπα μάλλον το εργαστήριο, άρα κάποιος που δεν γνωρίζει καλά την ύλη, έχει θέματα, θέλει να έρθει να ακούσει κάτι διαφορετικό που ίσως δεν υπάρχει στο YouTube, να έρθει. 6 ώρα θα είναι πάντως, εμείς θα βρισκόμαστε, εγώ και οι συνεργάτες μου, και θα λύνουμε απορίες. Τηλεαπορίες. Ξαναλέω, όχι εδώ, διαζώσεις, τηλεαπορίες. Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα είναι εξέταση. Τώρα, η 13η θα είναι η παρουσίαση όλης της ύλης. Άρα λοιπόν, στα μονά έχουμε προαιρετική προσέλευση, στα ζυγά έχουμε υποχρεωτική προσέλευση. Κώστα, εντάξει, σου απαντήθηκε η απορία. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και μπορώ να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι, ναι, ασφαλώς. Βασικά, δύο ερωτήσεις. Μπορεί να τα αναφέρετε στην αρχή, αλλά άργησα 10 λεπτά. Θα υπάρχει φροντιστηριακό μάθημα όπως υπήρχε πέρσι? Το φροντιστηριακό μάθημα γίνεται αυτό στην ώρα του εργαστηρίου. Ναι, okay, δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ναι, 6 ώρα θα έχουμε φροντιστηριακό μάθημα για το πρώτο και το δεύτερο εργαστηριακό φυλάδιο. Όχι, δεν εννοώ αυτό το φροντιστηριακό μάθημα. Το φροντιστηριακό μάθημα που γινόταν κάθε Δευτέρα, ας πούμε, βράδυ. Ναι, αυτό γίνεται κάθε Πέμπτη εδώ, στην ώρα του εργαστηρίου, ώστε να μην υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρηση. Δηλαδή, πάλι με τους συνεργάτες μου, όπως γινόταν εκείνη κάθε Δευτέρα 8, 9, 9, 10 κτλ., θα γίνεται τώρα την ώρα του εργαστηρίου που βρίσκεται στο πρόγραμμα και έχουμε δεσμευμένη αυτή την αίθουσα Zoom για μας. Για να μην δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Ναι. Και μία ακόμα ερώτηση. Μετά οι exams τι γίνεται? Τι θα ήθελες να γίνει? Ενώ με τις ερωτήσεις μια εξέταση. Ναι, μία εξέταση μόνο iExams, στην αντίστοιχη εβδομάδα που αναφέρει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που θα ανεβάσω στο e-class. Δηλαδή θα υπάρχει μία εξέταση iExams, 4 εξετάσεις MPS και μία εξέταση τελική κώδικα. Προφανώς θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε όλα τα χρόνια, μας δίνανε κωδικούς και κάναμε εξάσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουμε την directive από το Πανεπιστήμιο. Γενικότερα, επειδή είναι από απόσταση, δεν πρέπει να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή δεν πρέπει να. Τα θέματα βέβαια λίγο πολύ, κάποιος που έχει διαβάσει τη θεωρία τα γνωρίζει. Απλώς δεν θα δοθούν κωδικοί λόγω απόστασης. Άλλο διαζώσεις θα δινόταν κωδικοί, αλλά αν γίνει από απόσταση δεν θα δοθούν κωδικοί, όπως και πέρσι. Λοιπόν, μάλιστα. Θεωρία. Υπάρχουν αναρτημένες οι 13 διαλέξεις θεωρίας στο e-class. Και επίσης έχω και έναν κατάλογο θεωρητικό υπόβαθρο,
που έχει μια επιπρόσθετη παρουσίαση για κάποιον που θέλει να εντρυφήσει λίγο περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, μέσα στο έγγραφα θα δείτε όλα αυτά. Υπάρχουν επίσης στις εξετάσεις τα θέματα εξετάσεων όλων των εξεταστικών που έχω επιμεληθεί. Όπως σας είπα, από το 2011 βλέπετε εδώ πέρα τα πρώτα θέματα που είχα βάλει, Ιούνιος 2011, 12, 14, 17. Βλέπετε εδώ λοιπόν όλες τις εξεταστικές. Και μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά έχουν και λύσεις στο YouTube. YouTube λοιπόν, κάθετος MDASIG, youtube.com κάθετος MDASIG είναι το κανάλι όπου αναρτώ συχνά εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα μαθήματά μου. Ίδια λέξεις. Για παράδειγμα, πρόσφατα ανέρτησα την διάλεξη ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είχα προσκληθεί να δώσω μια διάλεξη για τα ενσωματωμένα συστήματα, οπότε έχει τα 4 κομμάτια αυτής της διάλεξης. Έχει επίλυση ασκήσεων. Εδώ πέρα έχουμε λειτουργικά συστήματα. Επίλυση άσκηση αποθέσεις σημεί με τους αλγορίθμους first, next, best και worst. Αυτό. Διαλέξεις. Εδώ έχουμε χρήση το ρομπότ της εκπαιδευτικής σε κάποια μερίδα πρόσφατα που είχα δώσει μια διάλεξη. Επίλυση άσκηση χρονοδρομολόγησης για λειτουργικά συστήματα, για αρχιτεκτονική υπολογιστών, αρχιτεκτονική υπολογιστών, δέσμευση αφοδέσμευση για λειτουργικά συστήματα, είναι αυτή η διάλεξη. Παράλληλη εκτέλεση είναι για τα παράλληλα συστήματα και γενικότερα στο κανάλι έχει και παρουσιάσεις των διπλωματικών που είχαν γίνει από απόσταση το καλοκαίρι, επιλύσεις ασκήσεις χρονοδρομολόγησης, οι διαλέξεις υπερσινές για τα λειτουργικά συστήματα. Αρκετές διαλέξεις. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν είναι όλες οι διαλέξεις, γιατί μερικές φορές ο υπολογιστής πέφτει σε αβαρία και χάνεται η καταγραφή. Οπότε, μερικές φορές θα δείτε ότι λείπουν κάποιες εβδομάδες. Επίλυση ασκήσεων, βλέπετε. Για όλα τα μαθήματα υπάρχουν πάνω από 250 βίντεο. Τώρα, κάπως πάμε και σε άλλη σελίδα. Εδώ δείχνει μόνο αυτή τη σελίδα. Έχει και άλλες σελίδες πάντως, δεν είναι μόνο αυτά τα βίντεο. Έχει βίντεο που αναρτώ από το 2000... Πότε ξεκίνησα, 2013, 2014. Από τότε δηλαδή συνεχώς ανεβάζω διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό που το παρέχω γιατί είμαι υποστηρικτής της ανοιχτής γνώσης σε όλους σας και σε επισκέπτες από το ίντερνετ, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, YouTube, κάθετος MDASIG, να ξέρετε, είναι το κανάλι μου. Λοιπόν, μέσα στο eClass, όπως σας είπα, υπάρχει ένα αρχείο που ονομάζεται Προτάσεις Καλής Συνεργασίας και Οδηγίες Επικοινωνίας. Και βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Και είναι κάποια θέματα που συνήθως εντάχει τα κοιτάμε, για να μην δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Λοιπόν, είπαμε ότι χρησιμοποιείται το eClass. Εκτός από το eClass όμως υπάρχουν και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται, που έχω δημιουργήσει. Για παράδειγμα, ραντεβού για ώρες γραφείου εργαστήρια όταν υπήρχαν διαζώσεις. Τώρα, επειδή δεν είναι διαζώσεις, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το ραντεβού, π.χ. ένα ραντεβού στο γραφείο μου, διάφορες χρονικές στιγμές. Ενώ όταν ήταν διαζώσεις, ήταν υποχρεωτικές και συγκεκριμένες οι ώρες προσέλευσης στο γραφείο μου ή στα εργαστήρια. Άρα για την ώρα αυτό το πρόγραμμα schedule δεν χρησιμοποιείται. Όποιος θέλει ραντεβού, υπενθυμίζω, μου στέλνει ένα email και με τη διαθεσιμότητά του, μου λέει δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή έχω κενά αυτές τις μέρες και θα του στείλω ακριβώς μία ώρα για τηλεραντεβού για να συζητήσουμε ό,τι θέμα τον απασχολεί. Ηλεκτρονικό βαθμολόγιο, οι βαθμοί σας θα τοποθετούνται μετά την εξέταση σε αυτή τη διεύθυνση, στο iGrades. Στο iExams 2 είναι η αυτοματοποιημένη εξέταση, το iExams που λέμε συντομία, που είναι εξέταση πολλαπλών ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις, που θα γίνει μία για το εργαστήριο και μία για τη θεωρία. Στη θεωρία θα γίνει δηλαδή μέσω iExams, το οποίο βέβαια θα υποστηριχθεί από το Safe Exam Browser.
Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει το Safe Exam Browser. Πάντως στις εξετάσεις τις δικές μου του καλοκαιριού, του Ιουνίου, του Ιουλίου μάλλον, το χρησιμοποιήσαμε με επιτυχία. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε Safe Exam Browser στο σύστημα το δικό μου που θα το συνδέσουμε. Ανώνυμα σχόλια στο feedback. Άμα θέλετε να πάτε στιγμή, χωρίς login, να στείλετε κάποια παρατήρηση. iPresence, ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο. Σας είπα 6 υποχρεωτικές παρουσίες. Εδώ δηλαδή θα τοποθετηθούν οι 6 παρουσίες από τις 6 εξετάσεις και αν λείψετε σε κάποια εξέταση χωρίς να μπορέσετε να τη δικαιολογήσετε, τότε θα κοπείτε στο μάθημα. Υπάρχουν και άλλα site, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Παύλος, αυτό ήταν βασικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπου αναρτούσα όταν ήμασταν στην αίθουσα στο αμφιθέατρο κάποιο ερώτημα και ζητούσα να συνδεθείτε για να επιλέξετε α, β, γ, δ κτλ. Είναι παρόμοιο με αυτό που μας υποστηρίζει το Zoom, όπου θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο Zoom τώρα. Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα αναρτώ κατά τη διάρκεια της διάλεξης ένα δημοψήφισμα για να ζητώ τη γνώμη σας για να δω πόσο έχετε κατανοήσει κάποια κομμάτια της ύλης. iTasks είναι για διαχείριση διπλωματικών εργασιών ή άλλων εργασιών. Τώρα άλλα site δεν θα σας απασχολήσουν, όπως διαχείριση εξοπλισμού. Το site, το ARC-ECUWMGR, είναι στο χώρο του εργαστηρίου. Zafora, αυτά είναι site που θα τα επισκεφτείτε. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από το Zafora. Όπως σας είπα, από την δεύτερη εβδομάδα και έπειτα, από την τρίτη μάλλον, μπαίνετε στο Unix, στο Zafora. Γιατί εκεί θα γίνονται όλες τις εξετάσεις. HTTP λοιπόν, το πρώτο που θα κάνετε είναι να μπείτε στη διεύθυνση του Zafora. Είναι ένας διακομιστής που εγώ διαχειρίζομαι. Γενικότερα, να ξέρετε, διαχειρίζομαι συστήματα από τότε που ήμουν φοιτητής, όπου διαχειριζόμουν servers του τμήματος, δηλαδή κάπου μέσα δεκαετίας του 90. Έχω δηλαδή πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σε sysadmin και γι' αυτό οτιδήποτε θελήσετε, ίσως και αρκετά προχωρημένο να με ρωτήσετε, πάνω σε διαχείριση δικτύων, συστημάτων, είτε Unix είτε Windows, μπορώ να σας βοηθήσω. Έχω και πιστοποίηση από Cisco, την ICMDN, οπότε γενικότερα μου αρέσουν τα δίκτυα και η διαχείριση συστημάτων ως χόμπι. Λοιπόν, αυτός είναι σερβερ που έχω στήσει εγώ. Το ονομάζαμε Zafora, από το Safran, που είναι το χαρακτηριστικό εδώ της περιοχής μας, της Κοζάνης. Δηλαδή τον Κρόκο. Κρόκο, Safran, Zafora. Είναι ένα σερβερ λοιπόν που διαχειρίζομαι εγώ. Έχει και HTTPS. Ας το επισκεφτούμε με HTTPS. Okay. Και, και εδώ βρίσκονται οι οδηγοί που έχω γράψει και θα πρέπει να τους μελετήσετε. Καταρχήν, υπάρχει μια παρουσίαση πάνω στις υποδομές του τμήματος. Είναι μια παρουσίαση, επειδή είμαι υπεύθυνος υποδομών του τμήματος, παρουσιάζω μια τέτοια παρουσίαση κάθε φορά στους πρωτοετείς. Ίσως, αν είχατε έρθει σε κάποια υποδοχή πρωτοετών, θα με είχατε ακούσει. Υποδομές του τμήματος, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Είναι μια παρουσίαση που σας λέει όλες τις υποδομές, και τις φυσικές και τις ψηφιακές υποδομές, μια παρουσίαση που θα σας δείξει τα εργαστήρια του τμήματος. Θα δείτε ότι το τμήμα μας, ύστερα από την συγχώνευση, από τη συνένωση με το αντίστοιχο τμήμα από τους ηλεκτρολόγους, έχει γίνει ένα αρκετά δυνατό τμήμα που έχει αρκετά εργαστήρια. Έχει δεκάδες εργαστήρια, 20 εργαστήρια και. Οπότε καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωσιακά αντικείμενα της επιστήμης μας. Ένας άλλος οδηγός, σύνδεση με SSH και μεταφορά αρχείων με SCP στο Zafora. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να δείτε, πώς να συνδεθείτε στο Zafora, το οποίο ήρθε, να το. Αυτός είναι λοιπόν ο φοιτητικός διακομιστής Zafora ECUWMGR. Σας λέει ακριβώς πώς να συνδεθείτε με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Χρησιμοποιείτε το PuTTY. Βλέπετε εδώ, έχω PuTTY. Το βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι το PuTTY ή PATTY, αναλόγως πώς το προφέρετε.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα στα Windows, αν συνδέεται από Windows. Όπως αναφέρω εδώ, με το δεσμό που σας δίνω, προκειμένου να αποκτήσετε ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο Zafora. Επίσης, μεταφέρετε και αρχεία με SCP, Secure Copy, γιατί θα κάνετε MPS, κάποια εξέταση, στο Zafora. Θα πρέπει να μεταφέρετε το αρχείο από το Zafora στο eClass. Θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να μεταφέρετε αρχεία από το Zafora στον τοπικό σας υπολογιστή για να το ανεβάσετε στο eClass. Και άλλοι τρόποι μεταφοράς που έχω στήσει, όπως το NAS, έχω δημιουργήσει την Network Attached Storage, μια δικτυακή αποθήκευση, ένα δικτυακό χώρο αποθήκευση στο τμήμα. Και αυτός είναι ο οδηγός SSH και SCP Zafora. Ένας άλλος οδηγός είναι αυτός εδώ, μεταφορά αρχείων, που αναφέρει όλους τους τρόπους που μπορεί κάποιος να μεταφέρει αρχεία. Το προηγούμενο ήταν συνοπτικό. Αυτό αναφέρει, για παράδειγμα, WinSCP, FileZilla, SSH, SCP και ούτω καθεξής. Έχω δημιουργήσει έναν άλλο οδηγό που αναφέρει πώς να δημιουργήσεις την προσωπική σου ιστοσελίδα, ιστοχώρο, και μάλιστα δυναμικό ιστοχώρο, με PHP και MySQL. Σε περίπτωση που θα έχετε κάποιο μάθημα προγραμματισμού διαδικτύου, θα σας φανεί πολύ χρήσιμος αυτός ο οδηγός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάτε να νοικιάσετε, να αγοράσετε χώρο αποθήκευσης στο ίντερνετ. Μπορείτε κατευθείαν στο Zafora να τοποθετήσετε το site σας. Έχει αυτές τις οδηγίες. Και μάλιστα για ασφάλεια και PDO, πώς να συνδεθείτε με predefined database object, προκειμένου να έχετε μια ασφαλή σύνδεση με τη βάση δεδομένων, για να μην σας κάνουν hacking. Αρχείο καταγραφής συμβάντων, το log file που βρίσκεται, πώς να εγκαταστήσετε PHP MyAdmin και ούτω καθεξής. Είναι ένας οδηγός και έχω και βασικά παραδείγματα πώς να αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα, π.χ. αν εμφανίζεται forbidden, πώς να το διορθώσετε. Ένας βασικός οδηγός για κάποιον που θέλει να ανεβάσει ένα site στο Zafora. Κάποιος άλλος οδηγός που έχει συγγραφεί από μένα είναι το VNC, το οποίο σε συνδέει σε μια διεπαφή γραφικού περιβάλλοντος στο Zafora. Δηλαδή, αντί για τερματικό, το Zafora έχει και μια γραφική διεπαφή. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να τρέξει στο Firefox στο Zafora, θα πρέπει να τρέξει να συνδεθεί στη γραφική διεπαφή, όχι στο τερματικό. Και εδώ αναγράφει αυτές τις λεπτομέρειες. Για το MySQL, ο οδηγός MySQL, πώς να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει κάποιος μια βάση MySQL, η πιο γνωστή βάση δεδομένων ελεύθερου λογισμικού, πιθανά προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονται, πώς να χρησιμοποιήσει κάποιος τον δικτυακό χώρο αποθήκευσης NAS, Network Attached Storage, τα διάφορα πρωτόκολλα σύνδεσης. Το NAS είναι μια αποθήκη που μπορεί ο καθένας να πετάξει κάποια αρχεία και να τα πάρει από το σπίτι του. Παλιά, που ερχόσασταν όλοι στα εργαστήρια, ήταν πολύ εύκολη μεταφορά. Σας έβαζε, ας πούμε, έβαζε ένας καθηγητής μια άσκηση στο NAS και έλεγε όλοι πάρτε την από το NAS και κατευθείαν το αντιγράφατε. Ήταν πολύ βολικό για τα εργαστήρια, για την εύκολη μεταφορά, αντιγραφή αρχείων. Το Zafora το έχω στήσει έτσι ώστε να υποστηρίζει και το πρωτόκολλο SIFS στα Windows. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει, όπως βλέπετε εδώ, έναρξη εκτέλεση, να βάλει τη διεύθυνση του Zafora, όπως βλέπετε, 19.2.18, να πατήσει Enter και να συνδεθεί, βλέπετε εδώ, στο Zafora. Βλέπετε το Home Directory, το TMP, για παράδειγμα. Άρα, κάποιος μπορεί και μέσω TMP, εδώ βλέπετε τα διάφορα προσωρινά αρχεία του συστήματος. Μπορεί και μέσω Windows, μέσω του File Explorer να συνδεθεί, αρκεί να είναι όμως στο ίδιο δίκτυο. Δηλαδή, μπορείτε να το επιτύχετε αυτό μέσω VPN. Κάποιος άλλος οδηγός αφορά το email forwarding. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε το webmail του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να προωθείτε το ακαδημαϊκό σας email στο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα Gmail, και σας λέει ακριβώς εδώ ο οδηγός πώς να το επιτύχετε αυτό. Το port forwarding, πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για προώθηση δίρας, για πιο προχωρημένους βέβαια είναι αυτό. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο server Zafora και στο Pleiades, π.χ. Octave, GNS, Torque κτλ. Και έχω έναν οδηγό για το GitHub.
πώς να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα repository για να το συνδέσετε με το GitHub. Μετά ακολουθούν κάποιοι δεσμοί σχετικά με το πώς να συνδεθεί στο share.wmgr, με το VPN. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αρχείο. Βέβαια, βλέπω ότι ο δεσμός πια καταλήγει κάπου που δεν υπάρχει. Θα το διορθώσω. Να ξέρετε, VPN.wmgr, άμα ψάξετε, θα δείτε σύνδεση μέσω VPN. Σας έχει οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσετε το VPN, Virtual Private Network, να συνδεθείτε στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Σε αυτό το διάστημα, σε αυτή την ώρα βλέπω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα όμως. Η ώρα είναι 10 και 6, 10 λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη διάλεξη σε λίγη ώρα. Ερωτήματα στο chat, ασφαλώς γράψτε και θα τα απαντήσω όταν επιστρέψουμε σε 10 λεπτά περίπου. Άρα θα κλείσω την κάμερα και το μικρόφωνο, θα κάνω pause το recording και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα. Κύριε, να ρωτήσω. Ωραία, σας ακούω. Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα και θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ακούω λοιπόν. Για το Zafor απλά πήγα να συνδεθώ και έβγαλε client loop, send, disconnect, broken pipe και δεν με ξανάφησε μετά. Δεν ξέρω αν είναι δικό λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως σας έχω πει, η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στους servers και γι' αυτό έχω βάλει ειδικές δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση που ανοιχνευτεί ύποπτο traffic να γίνεται block και ban η IP συγκεκριμένη. Τώρα, μπορεί εσύ προσωπικά να μην έκανες κάτι, αλλά όταν γίνεται το ban αφορά ένα ολόκληρο υποδίκτυο κάθετος 16, δηλαδή 65.000 υπολογιστές. Οπότε κάποιος στη γειτονιά σου μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να ήταν ένας αυτοματοποιημένος έλεγχος ανοιχτών θυρών, ένα port scan για παράδειγμα, και έχει γίνει ban όλη εκείνη η γειτονιά που των IP διευθύνσεων. Γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση, έχω πει ότι έχω βάλει whitelist του UWMGR, που σημαίνει ότι αν συνδεθείς με το VPN, όπως δείχνω τον οδηγό στο παράθυρο που κάνω share αυτή τη στιγμή, σύνδεση μέσω VPN, αν ψάξετε στο Google VPN κενό UOWM, θα ανακαλύψετε αυτόν τον οδηγό και αυτός ο οδηγός σας επιτρέπει να πάρετε IP του UOWMGR. Άρα, αν σας έχει γίνει ban από το Zafora και δεν μπορείτε να συνδεθείτε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το VPN. Είναι μια απλή διαδικασία next, next, next και τον κωδικό σας. Μπαίνετε με IP του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια είστε σαν να είστε εδώ στα κτίρια του Πανεπιστημίου και θα έχετε IP UWMGR και δεν θα υπάρχει ban. Και επίσης κάποιος που θα δώσει και λάθος 3 φορές login στο Zafora θα φάει ban, γιατί θα ανοιχνευτεί ως προσπάθεια να μπει κάποιος ενώ δεν έχει τον κωδικό. Άρα, αν δώσετε 3 φορές λάθος το κωδικό σας στο Zafora, θα γίνει ban όλο το υποδίκτυο που βρίσκεστε και ο μόνος τρόπος να συνδεθείτε είναι μέσω του VPN. Και μια ακόμα ερώτηση είχα λάβει στο chat σχετικά με το quiz. Όπως ξέρετε, ή μάλλον ίσως έχετε ακούσει, στο τέλος κάθε φορά των διαλέξεων θεωρίας υπάρχει ένα quiz, εκτός από την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή από τη δεύτερη εβδομάδα και έπειτα. Στο τέλος κάθε φορά θα έχουμε ένα quiz καλύτερης κατανόησης της ύλης. Θα μπορείτε να παίρνετε μέρος καθένας από εκεί που βρίσκεται με τη σύνδεση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά και πιο γρήγορα θα λάβει κάποια επιπρόσθετη βαθμολόγηση που υπενθυμίζω ο πρώτος λαμβάνει 0,75, ο δεύτερος 0,50 και ο τρίτος 0,25. Αυτό όμως από τη δεύτερη εβδομάδα κάθε φορά για να δοθεί δυνατότητα σε όλους να έχουν κωδικούς στο ARC. Υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να συνδεθείτε στο ARC, ARC-ECEUWMGR, και στη συνέχεια, εδώ που αναγράφει iTime slots, θα πρέπει να μπορείτε να κάνετε login. Έστω και καινή σελίδα να βλέπετε. Αν κάνετε login εδώ πέρα, μπορείτε στη συνέχεια
να μεταβείτε εδώ που αναγράφει iQuiz. Δηλαδή, από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να συνδέσετε στο iQuiz και να πατάτε iQuiz Web Client, σε αυτό εδώ. Αν μπορείτε λοιπόν να δείτε αυτή τη εβδομάδα, αυτή την οθόνη, τότε είστε έτοιμοι για το quiz που θα έχουμε σε μια εβδομάδα. Το quiz θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν και στην αίθουσα, απλώς από απόσταση. Πρέπει λοιπόν να θυμηθείτε τους κωδικές του R. Και επίσης, όταν θα είναι να συνδεθείτε στο iQuiz, θα έχετε όλο και όλο 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε. Δηλαδή, μην πει κάποιος θα συνδεθώ, θα ψάχνω κωδικούς κτλ. Θα πρέπει να έχετε έτοιμη τη σελίδα προς το τέλος της δεύτερης ώρας, ώστε άμεσα μέσα στα 30 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε και να διαγωνιστείτε. Να ρωτήσω λίγο, θέλει ξεχωριστούς κωδικούς με τους δικούς μας κωδικούς, τους γνωστούς, δεν θα πούμε? Το site ARC δεν το έχω συνδέσει με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Θέλει κάποιο κώδικα που δεν έχω ασχοληθεί. Θέλει να κάνετε register, δηλαδή να σας ανοίξω λίγο νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης. Στο ARC, όταν πάτε να συνδεθείτε, θα σας εμφανίσει αυτή εδώ η οθόνη, θα πρέπει να πατήσετε register. Ίσως χρειαστεί να μπείτε από VPN, αν έχει γίνει ban, γιατί και το ARC έχει αντίμετρα. Άμα κάνετε λάθος login ή κάποιος άλλος έχει κάνει λάθος login, τότε ένα ολόκληρο υποδίκτυο κάθετος 16, δηλαδή 65.535 υπολογιστές γίνονται ban. Θα πρέπει να μπείτε με VPN και να πατήσετε register. Και να δώσετε εδώ τα αντίστοιχα στοιχεία. Άρα, κάποιος που δεν έχει κωδικούς σε αυτό το site, πρώτη φορά βλέπει αυτό το site ή έχει ξεχάσει τους κωδικούς του, θα πρέπει να φροντίσει είτε να κάνει register, αν δεν έχει κάνει ποτέ, είτε να πατήσει εδώ, forgot password, request password, remind username. Πατήστε εδώ πέρα, βάλτε τα αντίστοιχα στοιχεία, αν είχατε κάποτε κωδικό, και θα σας σταλούν με email τα στοιχεία σύνδεσης. Αν πάλι δοκιμάσετε τα πάντα και δεν καταφέρετε να μπείτε, ένα απλό email σε μένα και θα σας βοηθήσω. Έχω πρόσβαση, εννοείται, στους χρήστες μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θυμάμαι με τίποτα το username, προσπάθησα τα πάντα και δεν το βρήκα. Μπορώ εγώ να το βοηθήσω κατευθείαν από το πάνελ ελέγχου χρηστών του συστήματος. Αφόσον όμως προσπαθήσετε και δεν βρείτε μόνοι σας τη λύση. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν κωδικούς για το R. Κάποια στιγμή θα το συνδέσω με το SSO, όπως το έχω συνδέσει σε άλλα site που έχω διαχειριστεί, αλλά εντούτοις δεν το έχω κάνει για την ώρα. Πάντως, πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, είναι το VPN. Αυτή η σελίδα, VPN.UWMGR, θα σας λύσει τα χέρια. Πιστέψτε με, εγκαταστήστε το VPN, είναι πολύ απλή διαδικασία και θα σας επιτρέπει πρόσβαση και στο ARC και στο Zafora και σε άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. Επίσης και για το iExams, μπορεί ενδεχομένως να μην μπορείτε να συνδεθείτε είτε στο quiz, αλλά με το μέσο του VPN θα μπορέσετε να το κάνετε. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Και κάποια προγράμματα που μπορείτε είτε από εδώ να τα κατεβάσετε είτε και από το Google να τα ψάξετε. Για παράδειγμα το VNC Viewer για γραφική διαπαφή, το PATI, WinSCP, FileZilla. Και έχω στήσει και το Sell in a Box, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε login κατευθείαν στο Zafora. Βλέπετε εδώ, Zafora, δηλαδή χωρίς καν πάτη, χωρίς τίποτα, μέσω από web server έχω μπει για να δούμε, έχει συνδεθεί κανένας άλλος χρήστης? Όχι, εγώ δύο φορές. Και ένας guest του συστήματος. Clear, κανονικά, είναι ένα πλήρες τερματικό σύστημα. Για να δούμε πόσο χώρο έχει το NAS αυτή τη στιγμή. Έχει available 953 GB. Είμαστε μια χαρά λοιπόν. Μπορείτε και αυτό να χρησιμοποιήσετε. Και είναι βέβαια και secure. Βλέπετε, η σύνδεση είναι ασφαλής. Έχω φροντίσει να έχω ένα έγκυρο πιστοποιητικό από το Terena ως διαχείριση αυτού του server. Exit. Πάντα κάνουμε exit. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ακούω. Μπορεί να το πω πιο πριν, αλλά δεν άκουσα. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εργαστήριο? Ναι, θα έχουμε.
Κανονικά. Κανονικά, δηλαδή, στην ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα, την 5η 6 με 8, δηλαδή θα ξεκινήσει 6 ώρα και θα είναι μέχρι τις 8. Θα γίνει παρουσίαση των εργαστηριακών φυλαδίων, 1 και 2, πιθανά θέματα που θα σας απασχολήσουν. Και καλό είναι βέβαια να συνέσεις από τις 6, γιατί όσο υπάρχουν απορίες και θέματα, θα τρέχει αυτή η παρουσίαση. Μπορεί, ας πούμε, να τελειώσει 7.30. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβώς 2 ώρες. Απλώς ξεκινάει στις 6 και με το δικό σας input θα κινηθεί το εργαστήριο. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των εργαστηριακών φυλαδίων 1 και 2 και κάποια tips. Αλλά θα πρέπει να έχετε και κάποιες μετά ερωτήσεις. Αν δεν έχετε ερωτήσεις, μπορεί να τελειώσουμε και πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Λοιπόν, το ερώτημα που από την Αθηνά. Στα μονά εργαστήρια, όπως σας είπα αυτή τη εβδομάδα, 1, 3 κτλ., δεν κάνετε παράδοση τίποτα. Εσείς απλώς έρχεστε, ούτε παραδίδετε, αν έχετε ερωτήσεις βέβαια τις κάνετε, αλλά δεν χρειάζεται να παραδώσετε τίποτα. Ούτε θα συμπληρώσετε φυλάδια, τίποτα. Ούτε θα πάρουμε παρουσίες. Απλώς έρχεστε και σας δείχνουμε εμείς πώς γίνεται η διεξαγωγή των αντίστοιχων φυλαδίων και εσείς απλώς κοιτάτε και ρωτάτε βέβαια, αν δεν καταλάβετε κάτι, για να σας βοηθήσουμε. Άρα, στα μονά εργαστήρια δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλώς να δίνετε την προσοχή, την απαραίτητη προσοχή, γιατί σίγουρα θα σας είναι χρήσιμα αυτά που θα ακούσετε. Και όπως σας είπα, ίσως αυτά, κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον δεν θα ανεβαίνουν στο YouTube, αλλά αυτά θα το δούμε και καλύτερα την Πέμπτη, αλλά είμαι λίγο διστακτικός στο ανεβάσω εκείνα τα εργαστήρια στο YouTube. Βέβαια, η θεωρία όπως αυτή που γίνεται καταγραφή θα ανέβει στο YouTube, εφόσον βέβαια δεν πάθει κάτι υπολογιστής. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω με το ARC, το άλλο server, στο χώρο του εργαστηρίου ρομποτικής ενσωματωμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων. Θα δείτε, εκτός από τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν και στο Academic Courses, τις διάφορες διαλέξεις σε όλα τα μαθήματά μου. Βλέπετε εδώ, αρχιτεκτονική υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, e-class κτλ. Δηλαδή κάποιος και χωρίς να συνδεθεί στο e-class μπορεί να έχει πρόσβαση. Παράλληλα, κατανεμένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα, ψηφιακή σχεδίαση που είχα διδάξει κάποτε και προγραμματισμό διαδικτύου που είχα διδάξει κάποτε. Είναι όλο το δικό μου εκπαιδευτικό υλικό. Ο Παναγιώτης σας αναφέρει για την Πέμπτη τι θα κάνουμε. Εσείς δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα, ούτε καν τερματικό. Και μόνο δηλαδή να συνδεθείτε, να μπορέσετε να συνδεθείτε με Zoom και να κοιτάτε την οθόνη που θα σας κάνουμε share. Βέβαια, καλό είναι, καθώς τα δείχνουμε τα εργαστήρια, να έχετε ένα τερματικό, να κάνετε και εσείς κάποιες δοκιμές και να πείτε, εμένα εδώ μου εμφανίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό. Και τέτοια φύσεως ερωτήματα. Αλλά και να μην κάνετε τίποτα, απλώς να κοιτάτε την οθόνη, την επίλυση του εργαστηρίου, θα είναι αρκετά χρήσιμο. Άρα, μην αγχώνεστε για αυτή την Πέμπτη. Δεν χρειάζεται να παραδώσετε κάτι, δεν θα εξεταστείτε σε κάτι. Απλώς ελάτε. Ελάτε 6 ώρα την Πέμπτη. Κύριε, να σας διακόψω λίγο. Ναι, Βασίλη. Ναι, ερώτηση. Άρα, συνεπώς, με τα συστήματα που έχετε, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ούτε κάποιο virtual machine για Linux, κάτι τέτοιο, έτσι. Όχι, δεν θα χρειαστεί. Να μην κατεβάσουμε κάτι. Κοίτα, γενικά, το να είσαι περίεργος ως μηχανικός είναι προτέρημα. Άρα, δεν θα έλεγα να μην κατεβάσει κάτι. Απλώς λέω ότι σε καλύπτει πλήρως η υποδομή που έχω στήσει, αλλά εγώ θα ήθελα να πειραματιστείς και με κάτι διαφορετικό, άρα κατέβασε το ένα virtual machine, κατέβασε και δεύτερο virtual machine, συνέδεσε και μεταξύ τους, κάνε και ένα δίκτυο, δες πώς επικοινωνεί το ένα με το άλλο και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι κακό να κάνεις παραπάνω πράγματα και είναι πολύ ωραίο να το κάνεις. Άρα κατέβασε virtual machine, ναι. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Αλλά ναι, για να μάθεις, για δίψα, για γνώση να το... Για μένα, ναι, κατάλαβα. Και μάλιστα θα συνέχιζε και παραπάνω, εγκατέστησε κανονικό Linux, τι virtual machine. Κάνει repartition το δίσκο, resize το partition, repartition, δηλαδή να το μειώσεις το NTFS, να ελευθερώσεις partition στο τέλος, π.χ. 30 GB για Linux και παραπάνω, και κατέβασε ένα distribution. Έχω δεύτερο δίσκο, δεν χρειάζεται. Θα το, αν χρειαστεί, μπορώ να το κάνω κατάσταση. Κάνω εγκατάσταση, γίνεται δηλαδή ακόμα λίγο πιο σκληροπυρηνικός στο Linux. Εντάξει, το ξέρω ότι είστε λάτρες στο Linux, αλλά οκ.
Κοίτα, είναι σχετικό το email address του Linux. Απλώς γνωρίζω το κάθε. Το αγαπάτε λίγο παραπάνω. Εγώ που είμαι παλιός και σας ξέρω δηλαδή και στα υπόλοιπα και, και από παλιά, ξέρω ότι έχετε μια δυναμία. Μπορώ να κάνω απλώς πολλά παραπάνω πράγματα από ό,τι στα Windows, αλλά όπως βλέπεις τώρα η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω Windows. Δηλαδή... Ναι, εντάξει, γιατί είναι πιο χρηστικό γι' αυτό. Ναι. Αλλά για θέματα διακομιστή και χρονοπρογραμματισμού κτλ. Ναι, το Linux είναι επιλογή μου για θέματα server. Και σπίτι μου έχω Windows για workstation και ένα Linux server Ubuntu για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Άρα και τα δύο έχουν θέση στον κόσμο μας. Δεν είμαι μόνο υπέρ του ενός συστήματος ή του άλλου. Όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν θέση σε αυτό εδώ το οικοσύστημα. Λοιπόν, academic courses. Επίσης, μέσα στο site μου θα δείτε και τις διπλωματικές ασκήσεις, τα θέματα που προτείνω για να υλοποιήσετε. Κάποια θέματα, ίσως τα περισσότερα, έχουν και ερευνητικό ενδιαφέρον, έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, που καταλήγουν σε δημοσίευση σε κάποιο συνέδριο περιοδικό και αυτό θα σας βοηθήσει να διακριθείτε στο τέλος όταν θα πάτε σε ένα εργοδότη, αν έχετε υλοποιήσει και μια δημοσίευση. Θα σας βοηθήσει να σας δει ο εργοδότης να διαφοροποιηθείτε από τους υπολείπους. Άρα, κάποιος που θέλει μπορεί να έρθει να συζητήσουμε θέματα ερευνητικής φύσεως για κάτι παραπάνω, για να βοηθήσει και να μάθει λίγο κάτι διαφορετικό. Στη συνέχεια υπάρχει μια σελίδα με έγγραφα σχετικά με το εργαστήριο από διάφορα θέματα, από Python, πώς να γράφεις LaTeX, θέματα π.χ. για τα λειτουργικά συστήματα, για τα συστήματα αρχείων, για πολυπύρηνα συστήματα, διεργασίες και ούτω καθεξής, δηλαδή παρουσιάσεις εκπαιδευτικής φύσεως ασφαλώς, όπου κάποιος θα δει κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι άσχημο να κάνετε και ένα browsing, να δείτε αυτά εδώ τα έγγραφα που έχουμε δημιουργήσει για εσάς. Κάποια project που έχουμε υλοποιήσει στο εργαστήριο. Αθηνά, ναι, άμα θέλεις να ρωτήσεις κάτι, βλέπω ότι έχεις σηκώσει το χέρι σου, raised hand, οπότε μπορείς να... Θέλω να ρωτήσω μια και δείξατε πριν για τις διπλωματικές. Εσείς είστε υπεύθυνος για τις διπλωματικές στη σχολή μας. Δεν υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο για τις διπλωματικές. Ενώ, οπότε... γιατί κάτι είχα δει στο site ότι κάποιος είναι υπεύθυνος. Κοιτάξτε. Ναι, καταρχήν δεν υπάρχει υπεύθυνος. Ο κάθε καθηγητής αναρτεί τα δικά του θέματα. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τον κανονισμό διπλωματικών. Δηλαδή, εγώ γράφω τον κανονισμό διπλωματικών και συντηρώ, σύμφωνα βέβαια και με τις κατευθύνσεις που δίνουν οι καθηγητές και όπως οι συνάδελφοί μου και πώς αποφασίζουμε κάθε φορά στη συνέλευση, και ενημερώνω τον κανονισμό. Άρα, σχετικά με τον κανονισμό, ναι, είμαι υπεύθυνος, αλλά όχι μόνος μου, ότι συζητήσουμε και αποφασίσουμε ως συνέλευση, ως τμήμα. Εντάξει, να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί είχα μια απορία. Καλά, απλώς να μην το κάνουμε συνήθως. Θα ακούσω αυτή την ερώτηση. Απλώς... Εντάξει, είναι μικρή ερώτηση. Θέλω ώρα, να έλα, Αθηνά, σ' ακούω. Έχει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών που μπορεί να αναλάβει. Ποιος? Αν κάθε καθηγητής έχει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών που μπορεί να αναλάβει. Δεν ορίζεται αυτό. Βέβαια, αναγράφεται ότι κάθε καθηγητής πρέπει να αναρτάει 5 θέματα διπλωματικών, τουλάχιστον κάθε χρόνο, αλλά δεν ορίζεται μέγιστος αριθμός στις διπλωματικές. Εντάξει, ευχαριστώ. Βέβαια, εγώ στην θέση σου θα σκεφτόμουν να συνεργαστώ με κάποιον που έχει, ας πούμε, δεκάδες διπλωματικές, γιατί δεν θα έχει χρόνο για μένα, αν ήμουν φοιτητής. Άρα, καλό είναι να σκεφτείς, ενδεχομένως, αν κάποιος είναι υπερφορτωμένος, ενδεχομένως μήπως δεν δώσει την απαραίτητη προσοχή που θα απαιτούνταν για τη διπλωματική εργασία. Και αυτό είναι ένα θέμα που καλό είναι να το σκεφτείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν το site το ARC, σας έδειξα το YouTube και το αρχείο... Αυτό, γενικές πληροφορίες μαθήματος, θα ήθελα να το κοιτάξετε. Τα πιο βασικά είναι ότι τα email πρέπει να έχουν ελληνικούς χαρακτήρες, απλό κείμενο. Δηλαδή, όχι HTML email, σωστή γραμματική σύνταξη, θέμα και επισυνάπτεται σχετικό προηγούμενο κείμενο η ομιλία. Και εγώ θα πρόσθετα επίσης να έχει και πλήρες affiliation. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου έρχεται ένα email from ECE50000.gr και τίποτα άλλο μέσα. Δηλαδή, γράφει ένα κείμενο, κύριε εργασία, πότε θα γίνει, για παράδειγμα, αλλά δεν αναγνωρίζει, ούτε, δεν αναφέρει ούτε ποιος το ονοματεπώνυμό του, ούτε ποιο εξάμεινο, ούτε ποιο μάθημα. Άρα, λοιπόν, καλό είναι να λέτε, είμαι ο Μινάζα Γέννης, π.χ. Σε αυτό το τμήμα φοιτητής, σε αυτό το μάθημα κτλ. Θέλω πλήρες, όλοι θέλουμε, όχι μόνο εγώ. Είναι καλό να
έχετε τα πλήρη στοιχεία σας στο email για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει με ποιο μιλάει. Όχι ένα νούμερο EC 50.000 και ποιος είναι αυτός και δεν το ξέρουμε. Άρα να έχετε το affiliation στο email σας. Είπαμε για τα email σας. Κάποιες καλές πρακτικές. Συνήθως απαντάω μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες όπως είναι το NETIC, όπως επιβάλλει το NETIC τον email. Δηλαδή δεν γίνεται να μου στείλετε ένα email και σε μετά από μια ώρα να μου ξαναστείλετε email και να μου πείτε γιατί δεν απάντησα. Εγώ βέβαια προσπαθώ μέσα σε μια μέρα συνήθως να απαντήσω, αλλά υπάρχουν και φορές που αν είναι και κάτι πιο δύσκολο να απαντήσω, θα χρειαστεί να αφαιρώσω λίγο χρόνο, άρα μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες, να ξέρετε, πάντα απαντάω. Αν δεν απαντήσω μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες, είτε ότι έχει πάει στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία γιατί δεν το στείλατε από UWMGR, είτε ότι το είχατε γράψει με Greek λυσί μόνο με κεφαλαίους χαρακτήρες, οπότε παραβίαζε κάποιον κανόνα, είτε ότι χάθηκε μέσα σε δεκάδες άλλα email, που είναι πολύ σπάνιο όμως αυτό, γιατί προσπαθώ να απαντάω, ή ότι δεν υπήρχε λόγος να απαντηθεί. Δηλαδή, αν δεν θέσετε κάποιο ερώτημα και μου πείτε, π.χ. ωραία η πρώτη διάλεξη, αυτό δεν θα απαντήσω, τι να πω. Δεν χρειάζεται, ας πούμε. Αν όμως έχετε κάποιο ερώτημα, τότε θα απαντήσω. Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Έλα, Κώστα. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει το webmail που έχουμε, αλλά μπορούμε να το στέλνουμε και μέσω e-class. Και εκεί μέσα έχει μηνύματα. Και έτσι δεν μπορούμε? Ναι, μπορείτε να στέλνετε από μηνύματα e-class. Αν στείλεις από το e-class μήνυμα στον καθηγητή, τότε αυτό θα καταλήξει στο email μου, ναι, και θα το πάρω. Άρα μπορείς να το κάνεις και αυτό, αν σε βολεύει. Πάντως το webmail είναι πιο φιλικό από το e-class για την αποστολή μηνυμάτων. Γιατί το e-class, εκτός από μηνύματα, κάνει και 1000 άλλα πράγματα, οπότε τελικά δεν έχει δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα στην επικοινωνία. Ναι, απλά νομίζω το δικό μου μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό το ρώτησα, το webmail. Να το δούμε, ναι. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μπορείς να μου στείλεις ένα email, να σου πω αν το έλαβα. Αν δεν το έλαβα, να το δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Γιατί έχουμε αγαστή συνεργασία με το τμήμα δικτύων, οπότε επειδή εγώ είμαι, όπως σας είπα, υπεύθυνος των υποδομών, εισακούομαι αν υπάρχει πρόβλημα πολύ πιο γρήγορα αν αναφέρω ότι δυσλειτουργεί κάτι. Άρα, αν έχετε πρόβλημα, ενημερώστε με που σας εμποδίζει να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ενημερώστε με κάποιο τρόπο, έστω τηλεφωνικά. Έχετε δει το τηλέφωνο και θα φροντίσω να επιληθεί. Λοιπόν, ανάρτηση πολύ μεγάλων αρχείων στο QuickShare υπάρχει το Share UWMGR. Αν θέλετε να μου στείλετε ένα αρχείο, σε αυτή τη διεύση θα χρησιμοποιήσετε. Είναι το Dropbox του Πανεπιστημίου μας. Share UWMGR. Είπαμε για τα ονόματα των αρχείων. Το μάθημα έχει 5 ECTS, Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες, που σημαίνει ότι αν το υπολογίσουμε, επειδή είναι 13 εβδομάδες, απαιτούνται 9,6 με 11,5 ώρες ανά εβδομάδα. Γιατί είπαμε 5 διδακτικές μονάδες ECTS, δηλαδή 125 με 150 ώρες ένα εξάμηνο για ένα μάθημα, για το δικό μου. Το οποίο αντιστοιχεί βέβαια σε κάθε μάθημα που είναι των 5 ECTS. Άρα, αν ασχολείστε, π.χ., βλέπετε, 2 ώρες θεωρία, 2 ώρες εργαστήριο, δουλεύετε λίγο και το εργαστήριο και μόνοι σας για να μάθετε κάτι, γιατί δεν είναι μόνο παθητικά να λάβετε τη γνώση. Πρέπει στον προγραμματισμό, όπως ξέρετε, να γράψετε κώδικα, να καθίσετε στον υπολογιστή σας και να ανοίξετε το δερματικό και να γράφετε κώδικα. Αν δεν γράψετε κώδικα, δεν θα μάθετε. Το οποίο απαιτεί κάποιες ώρες ενασχόληση. Έχει υπολογιστεί λοιπόν από μένα και με επικοινωνία μαζί σας, αφού ολοκληρώθηκε το μάθημα κάθε φορά, ότι με 9 με 12 ώρες ενασχόληση με το μάθημα έχετε 100% ποσοστό επιτυχίας. Όποιος λοιπόν ασχολήθηκε πάνω από 9 ώρες τη βδομάδα με το μάθημα το δικό μου, λειτουργικά συστήματα, εκτός ότι έμαθε, και αυτό το βοήθησε, ξέρετε, να βρει και μια δουλειά σε θέματα διαχείρισης δικτύων ή διακομιστής, sysadmin κτλ. Και να σας πω, μια που το έφερε και η κουβέντα, ότι λαμβάνω email από αποφύτους σας που έχουν παρακολουθήσει τα λειτουργικά συστήματα και μου λένε ότι χάρη στα λειτουργικά συστήματα μπόρεσαν και βρήκανε πολύ καλή εργασία πάνω σε διαχείριση συστημάτων και μπόρεσε ο εργοδότης να τους ξεχωρίσει από άλλους. Άρα λοιπόν από τα λειτουργικά συστήματα, επειδή θα συναντήσετε σε κάποιες επαγγελματικές φάσεις της ζωής σας τερματικό και προγραμματισμό και τέτοια θέματα, καλό είναι να αφιερώσετε τις ώρες που απαιτούνται και σας εγγυώμαι ότι θα καταφέρετε να περάσετε το μάθημα. Δηλαδή, βάλτε ένα στόχο περίπου 9 ώρες εβδομάδα, εντάξει, 2 ώρες είναι θεωρία βέβαια,
2 ώρες εργαστήριο και οι υπόλοιπες ενασχόληση δική σας και θα περάσετε 100% και με καλό βαθμό. Να το έχετε αυτό υπόψη. Λοιπόν, e-class, σας είπα για το e-class. Προσοχή στα email, πρέπει να κοιτάτε τα email. Γενικότερα, από τη στιγμή που θα αναρτήσω μια βαθμολογία, έχετε 48 ώρες για να κάνετε ένσταση αν δεν έχει μπει σωστά ή έχει μπει λανθασμένα ή κάτι άλλο έχει δημιουργηθεί. Όπως και για τις παρουσίες. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος, γιατί το έχω συναντήσει και αυτό το αναφέρω, να είναι Ιούνιος και να μου πει, π.χ. το Φεβρουάριο, στο πρώτο εργαστήριο, δεν είχε μπει παρουσία. Αυτό έχουν περάσει τόσο πολλοί μήνες που τα έχουμε χάσει πια. Δεν τα έχουμε χάσει ακριβώς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ένσταση. Εντάξει, έχουμε εμείς και καταγραφίες άλλου τύπου για να το επιβεβαιώσουμε, αλλά καλό είναι να το κάνετε άμεσα. E-class, χρονοθυρίδες, είναι για διαζώσεις εξέταση. Υπενθυμίζω, αν οι δηλώσεις των μαθημάτων είναι κάτω από 50, τότε για κάθε μάθημα έχει αποφασιστεί ότι τα μαθήματα που στο τέλος των δηλώσεων των φοιτητών φέρνουν αριθμό κάτω από 50, τότε θα αποφασίσει το τμήμα ποια από αυτά θα γίνουν διαζώσεις. Okay, ατομική εξέταση, δεν έχουμε, όλα αυτά είναι διαζώσεις. Στο e-class να έχετε τα σωστά στοιχεία. Να υπενθυμίσω ότι όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα. Φοιτητής που δεν έχει δηλώσει το μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του τμήματος, δεν θα λάβει βαθμολογία στο τέλος. Και επειδή το έχουμε συναντήσει και αυτό, κάποιος να παρακολουθεί όλο το μάθημα και στο τέλος να καταλαβαίνει ότι δεν το έχει δηλώσει το μάθημα, και μετά είναι ολόκληρη διαδικασία από το φοιτητή να κάνει σχετικές αιτήσεις και να δικαιολογήσει την μη δήλωση του μαθήματος. Για να μην φτάσετε σε μια τέτοια προβληματική κατάσταση, να σιγουρευτείτε ότι δηλώσετε το μάθημα, ότι πατήσετε υποβολή. Γιατί πολλοί λένε, νόμιζα ότι είχα πατήσει υποβολή της δήλωσης, αλλά τελικά δεν το πήρε το κλικ που πάτησα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η δήλωση. Τώρα, βέβαια, εσείς είστε μηχανικοί υπολογιστών, άρα το να μην καταλαβαίνετε πότε έγινε submit ή όχι, είναι λίγο άκυρη αυτή η δικαιολογία. Καλό είναι, βέβαια, να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, αυτό το αρχείο θα το δείτε στις γενικές πληροφορίες μαθήματος. Να φτάσω μόνο στο quiz, ότι υπάρχει επιπρόσθετο bonsai quiz. Στο μάθημα αυτό, στο τέλος κάθε φορά της δεύτερης διάλεξης, της δεύτερης ώρας της διάλεξης δηλαδή, θα υπάρχει ένα quiz ερωτήσεων, 10 με 15 ερωτήσεις, με 5 απαντήσεις, και ταυτόχρονα συμμετέχετε από laptop, tablet ή smartphone που συνδέονται σε ειδική σελίδα. Σας έδειξα τη σελίδα που θα πρέπει ήδη από τώρα να συνδεθείτε για να τη δείτε ότι λειτουργεί στον υπολογιστή σας, rkcu.gr/iquiz. Λάθος απαντήσεις επιδρούν αρνητικά στους πόντους. Όσο πιο γρήγορα απαντήσει κάποιος, όσο περισσότερους πόντους θα λάβει. Οι τρεις πρώτοι λαμβάνουν μια επιπρόσθετη βαθμολογία. Ο πρώτος 0,75, ο δεύτερος 0,50 και ο τρίτος 0,25, εφόσον είναι 9 και πάνω συμμετέχοντες. Δηλαδή, αν μια μέρα έχουμε 3 συμμετέχοντες, δεν θα γίνει το iQuiz. Θέλουμε 9 και πάνω. Κάποιος μπορεί να είναι μόνο μια φορά στην πρώτη θέση, μόνο μια φορά στη δεύτερη και μόνο μια φορά στην τρίτη, οπότε συνολικά θα έχει λάβει μια μισή μονάδα από αυτό το quiz και παίρνει το αμέσως χαμηλότερο bonus από τη θέση που έχει, αν έχει ήδη λάβει το αντίστοιχο quiz. Και στην τελευταία διάλεξη, 13η διάλεξη, υπάρχει το Grand Quiz, όπου δίνει έξτρα βαθμολόγηση μια μισή μονάδα στον πρώτο των πρώτων. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάρει τη μια μισή μονάδα από το τέλος και μια μισή μονάδα από τα ενδιάμεσα, δηλαδή να πάρει τρεις μονάδες από την προσοχή που έδειχνε στο μάθημα, στη θεωρία και από την μελέτη της ύλη που έκανε κάθε φορά την αντίστοιχη εβδομάδα. Okay, λοιπόν, αυτά από τις γενικές πληροφορίες μαθήματος. Τώρα, σχετικά με το εισαγωγικό μάθημα στα λειτουργικά συστήματα, υπάρχουν τα εξής γράμματα. Λειτουργικά συστήματα του Stallings, λειτουργικά συστήματα από εδώ, Γκιούρδιας και Tannenbaum, και επίσης ένα βιβλίο για το εργαστήριο. Ασφαλώς και τα τρία, όπως σας έχω πει, τα λειτουργικά συστήματα είναι λίγο διαχρονικά, δεν αλλάζει τόσο πολύ ύλη. Δεν αλλάζει βασικά καθόλου ύλη στο βασικό μάθημα κορμού. Τώρα, αν ήταν προχωρημένα θέματα λειτουργικών συστημάτων, εκεί θα εξετάζαμε
πώς εξελίσσονται οι αλγόριθμοι, άρα η βασική γνώση των αλγορίθμων παραμένει διαχρονική, οπότε και τα τρία αυτά καλύπτουν πλήρως το 100% όλη την ύλη. Δηλαδή τους ίδιους αλγορίθμους αναφέρουν, απλώς έχουν έναν άλλο τρόπο γραφής το καθένα, έναν που απεικονίζει κάθε φορά το αντίστοιχο τρόπο γραφής του συγγραφέα του. Και τα τρία είναι πολύ ωραία βιβλία, γι' αυτό τα έχω επιλέξει εξάλλου, και καλύπτουν πλήρως την ύλη. Αν κάποιος θέλει βέβαια, ειδικά για το εργαστήριο, μπορεί να επιλέξει το προγραμματισμό σε Unix, που καλύπτει το εργαστήριο και πολύ παραπάνω σε θέματα προγραμματισμού σε C. Πώς να χρησιμοποιεί το POSIX για να προγραμματίζει όχι μόνο αυτά του εργαστηρίου, αλλά και πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο καθαρά προγραμματιστικό για προγραμματιστές. Κάποιος που επιλέξει αυτό το βιβλίο, ασφαλώς δεν θα υστερεί στη γνώση της θεωρίας, γιατί όλη η θεωρία θα καλυφθεί από μένα, από τις διαλέξεις κάθε φορά, εδώ, κάθε Τρίτη. Και από τις διαλέξεις δηλαδή που έχω ανεβάσει στο τμήμα θεωρία του E-Class. Στόχοι του μαθήματος, είπαμε θεωρία και υποχρεωτικό εργαστήριο. Το υποχρεωτικό είναι κάθε ζυγό εργαστήριο, να θυμάστε, 2, 4 κτλ. Θα πρέπει να άρχισετε για να λαμβάνετε παρουσία και να εξετάζεστε. Να τηλεεξετάζεστε, να το αναφέρω ξανά και ξανά, γιατί κάποιος μπορεί να έχει συνδεθεί τώρα και να έχει χάσει λίγο την αρχή. Το σχέδιο διαλέξεων, μαθησιακή στόχη είναι στο E-Class. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αναγράφονται στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο που σας έδειξα. Και προϋπόθεση επιτυχίας είναι και η επιτυχία στο εργαστηριακό κομμάτι και στο θεωρητικό και ασφαλώς με τα κριτήρια που είχα παρουσιάσει στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο που θα ανέβει στο E-Class αμέσως με το πέρας αυτής της διόρης διάλεξης. Εργαστηριακές ασκήσεις. Καλό είναι να τις δουλεύετε. Υπάρχουν τα εργαστηριακά φυλάδια. Να δουλεύετε αυτά τα εργαστηριακά φυλάδια. Προαιρετική ομαδική εργασία. Υπάρχει και προαιρετική ομαδική εργασία για επιπρόσθετη βαθμολόγηση. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί. Είναι προβλήματα client-server στα λειτουργικά συστήματα. Δηλαδή, φτιάχνετε μια εφαρμογή client, φτιάχνετε μια εφαρμογή server και επικοινωνεί μεταξύ τους μέσω TCP/IP. Μπορεί να είναι κάτι οποιοδήποτε, ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι. Νομίζω έχω ένα θέμα, αλλά θα μπορούσε να είναι διαδικτυακή κρεμάλα ίσως. Διαδικτυακό τικ-τακτό. Ένα παιχνίδι να το κάνουμε client-server. Με POSIX ασφαλώς. Και να γίνεται compile στο Zafora. Η ομαδική εργασία συνήθως είναι μια μισή μονάδα και είναι μέχρι 4 άτομα. Προαιρετική. Όποιος θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων. Έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις. Και να γραφτείτε στο E-Class και να σημειώσετε στο calendar σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη να έρχεστε στη διόρη διάλεξη του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, το εργαστηριακό φυλάδιο αυτό, το 1 και το 2, θα το δείτε την Πέμπτη. Βέβαια, καλό είναι έστω μια φορά να το διαβάσετε πριν την Πέμπτη, ώστε να έχετε κάποιες ερωτήσεις για να είναι και πιο παραγωγικό και για εσάς. Δηλαδή, από το να παρακολουθήσετε παθητικά την παρουσίαση του εργαστηριακού φυλαδίου 1 και 2, καλύτερο είναι να έχετε κάποιες απορίες και να συνδιαμορφώσετε κι εσείς τον τρόπο που θα κινηθεί το εργαστήριο. Τώρα, αν κάποιος έχει παλιά Windows που δεν έχει καλή υποστήριξη στον ελληνικό και βλέπετε έτσι παράξενους χαρακτήρες, έχω ανεβάσει ένα αρχείο σχετικά με το πώς να επιτύχετε αυτό. Για παράδειγμα, πώς να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, να επιλέξετε Lucida και να μην έχετε πρόβλημα, γιατί αν δεν έχετε Windows 10, ενδέχεται να έχετε πρόβλημα. Και πώς να κάνετε και αποσφαλμάτωση σενάρια εντολών Windows όταν θα γράψετε σενάρια φλοιού στο Windows, θα θέλετε να κάνετε debugging. Και εδώ σας δείχνει κάποιες οδηγίες πώς να γίνεται αυτό το debugging. Γι' αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο E-Class. Και πηγαίνουμε στα λειτουργικά συστήματα. Είναι η διάλεξη αυτή που θα συνεχίσουμε και την επόμενη βέβαια εβδομάδα. Να επιθυμίσω ότι θα πρέπει το εργαστήριο κάθε φορά να κλείνει 5 λεπτά πριν την ώρα που έχει τεθεί, προκειμένου να μπορέσει ο επόμενος συνάδελφος να το ανοίξει με την ησυχία του για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα.
Οπότε σε 4 λεπτά θα κλείσει αυτό, θα το κλείσω αυτό το εργαστήριο. Αν έχετε ερωτήσεις, καλό είναι, μόλις έχετε κάποια ερώτηση, κατευθείαν την τοποθετείτε στο chat. Σε αυτή τη διάλεξη βλέπουμε καταρχήν τη θέση αυτού του μαθήματος ως προς τα υπόλοιπα μαθήματα που έχετε δει. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχατε κάνει ψηφιακή σχεδίαση που ήταν στο κατώτερο επίπεδο, το hardware, το υλικό κομμάτι. Στη συνέχεια, ένα επίπεδο παραπάνω βρίσκεται το hardware ISA, όπου είχαμε δει την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και τώρα ερχόμαστε στο αμέσως επόμενο επίπεδο, που είναι το λειτουργικό σύστημα, software, operation system, τα λειτουργικά συστήματα, που όμως καλύπτει και τις εφαρμογές. Δηλαδή, σε αυτό το μάθημα θα βλέπουμε τις διάφορες υπηρεσίες των λειτουργικών συστημάτων και θα δημιουργήσουμε με μεταγλώτηση εφαρμογές, με compile δηλαδή, που θα χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος. Άρα, τα λειτουργικά συστήματα, το μάθημα τοποθετείται σε αυτό εδώ το τμήμα, σε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι software και τόσο των λειτουργικών συστημάτων όσο και των εφαρμογών. Είναι μια συνέχεια λοιπόν της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Είχαμε δει ότι το hardware έχει τους επεξεργαστές, κεντρική μνήμη, μέσα αποθήκευσης, συσκευές εισόδου-εξόδου και γενικότερα η διαχείριση και ο συγχρονισμός όλων αυτών των πολύπλοκων συσκευών απαιτεί να διαχειριστεί. Το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που διαχειρίζεται όλες αυτές τις συσκευές. Η ISA, Instruction Set Architecture, είναι το επίπεδο που βρίσκεται ανάμεσα στο λογισμικό και το υλικό. Στην αρχιτεκτονική υπολογιστών γράφαμε προγράμματα σε assembly. Βέβαια, χρησιμοποιούσαμε το Interrupt 21H, που είναι μια υπηρεσία του λειτουργικού συστήματος DOS, αλλά κυρίως εμείς γράφαμε assembly. Και απαιτούσε, λοιπόν, η συγγραφή ενός τέτοιου προγράμματος, κώδικα για όλα. Για πρόσβαση στο δίσκο, συσκευές εισόδου-εξόδου, λειτουργίες χαμηλού επίπεδου. Ακόμα και η γραφή ενός χαρακτήρα στην οθόνη απαιτούσε δεκάδες εντολές. Εμείς χρησιμοποιήσαμε βέβαια το int που μας διευκόλυνε σε αυτό, αλλά φανταστείτε να μην είχαμε καν το int. Πόσο κώδικα παραπάνω θα έπρεπε να γράφουμε. Και εκτός από αυτό, αν ο προγραμματιστής θέλει μηχανή που να εκτελεί και επιπρόσθετα προγράμματα, τότε θέλουμε και προστασία ανάμεσα στις διεργασίες. Θέλουμε τη δυνατότητα να υπάρχει επικοινωνία, η διαδιεργασιακή επικοινωνία. Και όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν στη δημιουργία και ευρεία υιοθέτηση των λειτουργικών συστημάτων. Το οποίο, όπως σας είπα στην αρχή, είναι ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα. Είναι το λογισμικό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την ISA. Είναι λοιπόν software το λειτουργικό σύστημα. Βρίσκεται αμέσως μετά το υλικό και πριν από όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Εκτελείται πάντα στον επεξεργαστή σε κατάσταση διαχειριστή, δηλαδή σε κατάσταση supervisor. Υπενθυμίζω ότι οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν διάφορα mode λειτουργίας. Ένα mode που είναι η λειτουργία του διαχειριστή, που σημαίνει ότι επιτρέπονται όλες οι εντολές του επεξεργαστή. Και ο άλλος ρυθμός λειτουργίας του επεξεργαστή, που είναι ο περιορισμένος ρυθμός, π.χ. κατάσταση χρήστη, που επιτρέπει πολύ λιγότερες εντολές. Το λειτουργικό σύστημα, λοιπόν, εκτελείται σε κατάσταση supervisor στον επεξεργαστή, έχει πρόσβαση σε κάθε δομή του επεξεργαστή, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και όλοι οι σύγχρονοι επεξεργαστές υποστηρίζουν τουλάχιστον αυτούς τους δύο ρυθμούς. Αυτός ο ρυθμός, ο ρυθμός πυρήνα kernel, αναφέρεται στο κύριο τμήμα του λειτουργικού συστήματος, υλοποιεί τις δύο βασικές οντότητες και είναι προστατευμένος με την έννοια ότι δεν ανήκει σε κανένα χρήστη. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε ένας χρήστης να τροποποιήσει κομμάτια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και να κρασάρει ίσως ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα. Σε αυτό το σημείο η ώρα είναι παραπέντε, οπότε θα πρέπει να κλείνουμε αυτό το 2ωρο της διάλεξης. Υπενθυμίζω ότι την 5η-6η ώρα, έστω την πρώτη φορά ελάτε να ακούσετε και να δείτε πώς θα γίνει η παρουσίαση αυτού του εργαστηρίου. Καλό είναι βέβαια έστω τα φυλάδια 1 και 2 στην ελάχιστη περίπτωση να τα διαβάσετε απλώς, στην καλύτερη περίπτωση να προσπαθήσετε να κάνετε και κάποιες ασκήσεις, γιατί έτσι θα μάθετε σε ένα μάθημα προγραμματισμού. Αν δεν γράψετε κώδικα, δεν μπορείτε μόνο βλέποντας κάτι να το μάθετε. Και πρέπει να ανοίξετε ένα τερματικό, έστω στα Windows που είστε, το πρώτο και το δεύτερο εργαστήριο είναι για Windows, ανοίξτε τερματικό, δώστε εντολές να κατανοήσετε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί. Δεν πρέπει να φοβάσετε τη μαύρη οθόνη.
τη μαύρη οθόνη ενώ του τερματικού. Να ρωτήσω λίγο. Όμως, για να κάνουμε όμως εμείς αυτό το προγραμματισμό, όπως λέτε, προηγουμένως πριν το εργαστήριο, μας καλύπτει, ας πούμε, οι διαφάνειες αυτές. Ποιος μας, δηλαδή, παρακάτω διαφάνειες να διαβάσουμε. Τι να διαβάσουμε. Στο εργαστηριακό φυλάδιο, να σας πω λίγο να δείτε, e-class, γιατί πολύ εύστοχη αυτή η ερώτηση. Εκτός από αυτά που σας έδειξα, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν σας έδειξα. Linux, ξαναλέω, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε, θα συνδεθείτε στο Zafora. Αν θέλετε όμως να μάθετε, να το κάνετε και είναι μια καλή εμπειρία. Λοιπόν, στα λειτουργικά συστήματα υπάρχει κάπου ένα θεωρητικό υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Είναι ένα εργαστήριο. Θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου. Όπου σας αναφέρει για τα φυλάδια έξτρα υλικό που πρέπει να διαβάσετε για να υλοποιήσετε το κάθε φυλάδιο. Οπότε, Κώστα, εκτός από το εργαστηριακό φυλάδιο που θα διαβάσεις με το πρώτο, θα διαβάσεις και το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου για το πρώτο. Εκτός από το εργαστηριακό φυλάδιο 2 και το θεωρητικό εργαστηριακό υπόβαθρο 2. Και ό,τι απορία έχεις, ασφαλώς σημειώνεις για να τη λύσουμε την Πέμπτη, που εμείς κάθε Πέμπτη θα είμαστε online στο Zoom για να απαντάμε τις ερωτήσεις σας. Κάποια άλλη ερώτηση, αν υπάρχει, μπορείτε να τη θέσετε. Διαφορετικά θα πρέπει να κλείσω τελείως αυτό το Zoom δωμάτιο για να το ανοίξει ο συνάδελφος, γιατί έχετε μάθημα, νομίζω, κατευθείαν στις 11, έτσι δεν είναι, νομίζω, ρομποτική. Άρα πρέπει, ναι, να κλείσω αυτό το δωμάτιο για να το ανοίξει ο συνάδελφος. Λοιπόν, σας χαιρετώ και υπενθυμίζω, quiz την άλλη φορά θα έχουμε, άρα να έχετε κωδικούς στο ARC για να μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα μόλις σας δώσω το έναυσμα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο και καλή ακαδημαϊκή χρονιά, ασφαλώς, γιατί είναι την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά, με ασφάλεια όλοι, και να κυλήσουν όλα καλά και με ασφάλεια. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.